Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι καλά που είναι όλα. Έρχεται τα Χριστούγεννα, αγαπημένη γιορτή των χριστιανών. Όλοι καλοί άνθρωποι. Θα κάνουμε καλές πράξεις. Θα πάμε στους φτωχούς σακούλες. Θα το πούμε στον κόσμο. Θα δώσουμε και άλλα λεφτά στους φτωχούς να εκπίψουμε τις εφορίες. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Κώστα μου. Τι γίνεται, Κώστα μου? Όλα με λιγάλα. Βέβαια. Δυστυχώς για τους παοξίδες κέρδισε και η ΑΕΚ σήμερα. Εύκολα κιόλας. Πάρα πολύ. Με Μπακασέτα και με Κολοναρίδη. Στα δεκάρι και σε εντεκάρι περίμενα θα βρει κάποια στεναρή αντίσταση. Αλλά δύσκολα. Η Κέρκυρα είναι ανοιχτή. Πώς ανοίγει η θάλασσα, ρε, που περπάτησε ο Χριστός? Ποια θάλασσα ήταν? Ποτάμι πρέπει να. Θάλασσα ήταν. Ποτάμι ήταν η θάλασσα. Θάλασσα ήταν. Θάλασσα ήταν. Άνοιξη θάλασσα της Ερυθρά θάλασσα. Ερυθρά θάλασσα. Μέχρι και η θάλασσα ήταν ερυθρά, φίλε. Κόκκινη και αυτή. Ήταν και αυτή η κόκκινη. Ερυθρά. Περπάτησε ο Ιησούς, άνοιξε. Η θάλασσα Ολυμπιακός. Μέχρι και η θάλασσα Ολυμπιακός. Λοιπόν, είχαμε τα αποτελέσματα. Έκλεισε η εβδομάδα. Κάναμε τη μαρμίτα. Σ' άρεσε. Χθες κάναμε σήμερα το λαϊκό δικαστήριο. Σ' άρεσε. Μ' άρεσε. Όλα σ' αρέσουν. Ένοχος ο λαός του Άρη. Δεν υπάρχει ένοχος λαός του Άρη. Δεν υπάρχει. Ένοχος. Έτσι πως το έθεσες, ο Αλαφούζος 65%, έτσι πως το έθεσα. Εντάξει. Δεν το έθεσες. Καταρχήν έπρεπε πρώτα να γίνει χορηγία ή να μας πάρουν οι Τούρκοι, όπως λες εσύ, κάτι που το οποίο δεν συνέβη. Να, τι σημαίνει? Όταν θα γίνει αυτό, τότε μπορείς να το κάνεις. Δεν άκουσα κανένα να λέει δεν γουστάρω. Ποιος, τι να σου πει δεν γουστάρω?
500.000 Αργεντίνοι. Καλά, δεν στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα κανένα εδώ πέρα. Δεν είπε, δεν γουστάρω. Δεν στο είπα πριν. Τέλος αυτή η δουλειά. Μέσα οι πλούσιοι ξένοι, μέσα οι όμορφες ξένες και να τελειώνουμε. Φτάνει τόσο. Πολύ φτωχολογία έχουμε. Έχουν έρθει όλοι εδώ πέρα. Ναι, φτάνει ναι. Να έρθει και ένας πλούσιος, ναι. Να έρθει και μια όμορφη. Ναι. Έχουμε πάρει όλο το κατημά εδώ πέρα. Έτσι. Άρα είμαστε μέσα οι ξένοι. Πατάμε μια φούσκα αλέμβου εκεί πέρα. Χράπ το μαχαίρι έξω από τη Σαμοθράκη από τη Λίμνο. Α, είτε να σας σώσουμε μετά. Σέλφι στο Instagram οι Σύριοι και οι Πακιστάνοι. Σε παρακαλώ, Κώστα μου. Δεν τους θέλεις. Φτάνει τόσο. Να έρθουν και άλλοι μέσα. Λίγο. Όλος ο κατημάς μαζεύτηκε, ας έρθει και λίγο καλός κόσμος. Αν είχες καμιά ΜΚΟ όμως θα ήθελες. ΜΚΟ πάντα θέλεις, διότι τα λεφτά έρχονται, ξέρεις πως έρχονται στις ΜΚΟ. Ναι. Ναι. Κάνεις το καλό χριστιανό και έρχονται. Σώζω λέει τις ψυχούλες. Με τι σώζεις τις ψυχούλες. Λοιπόν, είμαστε υπέρ των ξένων πλούσιων. Να έρθουν να πάρουν τις ομάδες. Είμαστε υπέρ, ναι. Ναι. Ήρθε ένας Ρώσος, να έρθει ένας Τούρκος. Να έρθει ένα πλούσιο ρε φίλε. Τόσο καιρό στον δρόμο δεν βλέπει όλο φτωχολογιά, όλο με το χέρι στην παλάμη. Δώσει και σε μένα κάτι. Φτάνει ρε Κώστα μου. Άλλα ρε Στέφανε, δεν πάτε κόντρα στο καθεστώ, στη φιλοσοφία. Κανείς δεν πάει κόντρα, όχι. Τι, ποιο πάει κόντρα. Γιατί πάει κόντρα. Εσείς που ήσασταν τη Λέσχη. Φυσικά η Λέσχη. Εσείς που ήσασταν τη κομμουνιστική φιλοσοφία. Ποτέ δεν ήμασταν τη κομμουνιστική θεωρία. Ποτέ το εργοστάσιο εκεί ο Άρης δεν ήθελε να το πάρει ο λαό. Απλώς ήθελε να κάνει σύστημα Μπαρτσελόνα, το οποίο απέτυχε παταγωδός, διότι δεν υπάρχει τόσο δημοφιλές κλαμπ όπως η Μπαρτσελόνα. Mm. Η Μπαρτσελόνα το έκανε, αλλά αυτή τη στιγμή πώς τη διοικεί. Στην Μπαρτσελόνα βέβαια. Α, τώρα όμως πέσαν τα λεφτά. Στην Μπαρτσελόνα υπήρχε έτσι, δημοκρατία. Εσείς με τη χούντα του Σαουρίδη εκεί πέρα δεν είχατε. Τώρα εκείνα τα σκηνικά μην τα ξεσκαλίζεις, γιατί και ο λόγος του Άρη είναι στεναχωρημένος με αυτά. Δεν είναι. Α, το Σαουρίδη τι έκανε, έκανε. Και πάλι την πούλεψε. Πινεσέτ. Τι πούλεψε. Πινεσέτ. Πινοσέτ. Πινεσέτ. Τι είναι ο Πινοσέτ. Ξέρεις τον Πινοσέτ. Όχι Πινεσέτ. Ο Πινοσέτ ήταν. Πινεσέτ. Εντάξει τώρα γιατί το λες Πινεσέτ. 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 Άλλο Πινεσέτ. Σε κοιτάει στραβά τώρα. Πρόσεχε. Έρχεται η μεγάλη Παοκάρα συνέτριψε τον Παναθηναϊκό με 4-0 μετά το τελευταίο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Παοξίδες ούρλιαζαν για 5ο, 6ο και 7ο γκολ. Δεν θα βρίσκε μεγαλύτερη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να βάλει 5, 6, 7 γκολ και να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός τη μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του την έχει το 1979, 29 Δεκεμβρίου, στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής Παναθηναϊκός 6-0. Κανένας Βαρδινογιάννης δεν ήταν στη σουίτα. Δεν υπήρχαν σουίτες, υπήρχαν δημοσιογραφικά. Ο κόκκινος πάλι παραμύθια έλεγε. Του αρέσουν τα παραμύθια. Δεν υπήρχε κανένας Βαρδινογιάννης στο Καφτατζόγλιο. Γιατί αν υπήρχε ο Βαρδινογιάννης στο Καφτατζόγλιο, το μάτι δεν θα ήταν 6-0. Πόσο θα ήταν. 3-0, 4-1. Ναι. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Εκεί στο 78-79, όταν έφαγε την. Έφαγε, όπως λέει ο Σαράντος, εδέχθη την κόκκινη κάρτα ο Μακ. Οι οπαδοί και οι θαμώνες του καταστήματος φώναζαν ρε του τουτ Μακ. Τι έκανες. Δηλαδή περιμένανε 10 εναντίον 11 να μπει 7-8. Γιατί δεν το κάνουν το Μακ, ένα σύνδεσμο φίλων Μακ. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει. Γιατί να μην τον κάνουν το Μακ, να τον κάνουν. Διότι εκείνη τη στιγμή πεζόταν μπάλα. Ναι. Παίζει μπάλα ο Πάοκ αυτή τη στιγμή και δεν χρειαζόταν ίντρικα. Τον Γκαρσία τον κάνανε οδό και σύνδεσμο και τον κάνανε λαϊκό ήρωα σε ένα μάτσο που έχασε ο Πάοκ με 2-0 με κατεβασμένα τα χέρια. Από τον άξονα μπήκαν τα γκολ. Ναι. Ένα γύφτο που έπαιζε στον Ολυμπιακό έκανε τον γκολ. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ένα γύφτο, ένα κούρο, ένα μαύρο. Ολυμπιακό, Διόγκο. Έλληνα ρε. Ποιο ρε. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Τον Μάρκελ τον λοιπόν, ο Γκαρσία. Η απάντηση είναι αυτή ναι. Που εδόθη το μεσημέρι γιατί σα άκουγα ναι. Από τον γιατρό από τη Βιέννη. Η καλύτερη απάντηση. Τι, ποια. Είπε ο Γκαρσία τότε που το έκανε αυτό, ο Πάοκ δεν έπεσε μπάλα και χρειαζόταν κάποιον ήρωα ο Πάοκ. Ναι. Αυτή ναι. Την απάντηση κράτησε από όλε τι σκέψει. Γι' αυτό τον κάναν ήρωα. Γιατί δεν έπεσε μπάλα. Γιατί... Κάτσε ρε φίλε, άμα έπεσε μπάλα ο Πάοκ δεν θα λέγανε ρε Γκαρσία άφησε την ομάδα με 10 παίξει εκείνη τη στιγμή. Και είχε κάποιε βλέψει ο Πάοκ για την εποχή. Τι βλέψει είχε. Ναι. Πέμπτος έκτος ήταν εκείνο τον αγώνα. Στην αγωνιστική, πέμπτος ή έκτος ήταν στη βαθμολογία. Τι βλέπεις να έχει. Άρα, με άλλα λόγια, δηλαδή ο Μάκη είναι κατακριτέος γιατί ο Πάκ πάει για πρωτάθλημα. Φυσικά, ρε φίλε. Ενώ ο Γκαρσία είναι. Ήρωας. Είναι ήρωας. Ναι, για τα μάτια του, των οπαδών. Και καταρχήν, εντάξει, ο Μάκ δεν έγινε και κάτι να είναι στο 0-0 να κρίνει μάτς. Στο Πάκ Ολυμπιακός, άμα δώσει μια γροθιά ο Μάκ. Σε ποιο, ποιο μάτς. Και είναι στο 0-0. Ναι. Τι θα τον κάνουμε. Θα γίνει λαϊκό δικαστήριο για τον Μακ. Στο 0-0. Θα γίνει λαϊκό ήρωα. Δεν θα γίνει ποτέ λαϊκό ήρωα στο 0-0. Ναι. Να κρίνεται πρωτάθλημα και να αφήσει την ομάδα με 10 με τίποτα. Θα δει από κάτω την ίδια στιγμή να φωνάζουν, ρολιάζουν διακοπή συμβολέου. Εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά μυστικά στο ποδόσφαιρο και σε όλες τις δουλειές. Είμαι εξτρέμ. Είσαι. Παρακάτω. Τα έχω αρπάξει από τον αντίπαλο. Πώς γίνεται αυτό. Α σου πω εγώ. Πες μου να μάθω. Τα έχω αρπάξει από τον αντίπαλο. Πηγαίνω στο ένα με έναν και διαλύω τον μπακ. Ωραία. Τι κάνω για να. Πετάω την μπάλα από την άλλη μεριά πλάγιο out. Κακή σέντρα. Κακή σέντρα. Ναι. Σε στείλει ο κόσμος. Ωραία σου κεράτα, σαν να έχει και μια καλή σέντρα. Να έχει μια καλή σέντρα, ε. Ναι.
Τώρα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας με έναν παίκτη. Έχουν, μπορεί... Αυτά έχουν γίνει. Στο παρελθόν μπορεί. Ναι. Τώρα δεν κρίνεται με έναν. Στα λέω εγώ που στην μπάλα είναι. Με ένα δεξί εξτρέμ να γίνει. Μεγάλο αλυταρά να πούμε. Είσαι, ναι. Αν και δεν έπαιξε ύψηλο επίπεδο, ξέρω. Ξέρεις όμως γιατί. Ναι, ξέρω. Για πες τι. Ναι. Mm. Τέλος πάντων, θέλω να σου δείξω τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, ο Λουτσέσκο κατά τον Αλέφαντο είναι μεγάλος προπονητής. Διαφωνώ. Εσύ δικό σου δεν το γουστάρεις το Λουτσέσκο. Λέω δεν το γουστάρω το Λουτσέσκο, Νίκο, γιατί. Ο Ελκαντούρη τραυματίστηκε, μπήκε ο Πέλκας. Και ο Τζαλμακάμπος τραυματίστηκε και μπήκε ο Λιμιός. Κατά λάθος αλλαγές. Είναι κατά λάθος αλλαγές. Δεν έφτιαξε κατά τετράδα λάθος. Καλή. Του βγήκε. Του βγήκε απλά. Άλλο μου βγαίνει κάτι στη ζωή. Και άλλο είμαι επιτυχών γιατί το πολέμησα, το έφτιαξα. Τι το θα μελέψη. Λέγαμε τώρα αν δεν τραυματιζόταν του Λουστρίνο Κάλμπος, ναι. Τζαλμά και ο Καντουρί. Τι θα γινόταν. Δεν θα βγει. Βαριά ομάδα. Ένα μηδέν. Βαριά ομάδα δύσκολα. Και θέλω να προσθέσω κάτι, ρε Λουτσέσκο. Ναι. Τώρα. Η προπονητική είναι αυτή με το κασκόλ και το σκούφο εκεί πέρα. Και εκτός αυτού, μόνο ο Ασλαμάς μπορεί να το παρατηρήσει αυτό. Ποιο? Ρε, το Ρόλεξ πάνω από το γάνθι του μάλινο, ρε φίλε. Ρόλεξ πάνω από το Ρόλεξ ρολόι πάνω από το γάνθι του μάλινο. Δηλαδή να δείξει ότι φοράει το ακριβό το ρολόι αυτό του Λουτσέσκου, το του δείχνει κάμερα. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Άμα πάει στο δενδροπόταμο. Σε παρακαλώ τώρα. Θα του κόψουν από τον καρπό και θα. Δηλαδή θα αυτό. Μόνο το Γάντι θα μείνει. Εντάξει, ναι, ξέρει. Τα δείχνει αυτά. Μην... Προκαλεί. Εκεί τώρα. Προκαλεί. Όπως προκαλούσε η γυναίκα του Τσοκατζόπουλου, αυτή η παλαβιάρα να πούμε, η οποία ήθελε. Τώρα δεν τον ξέρει. Τώρα δεν τον ξέρει. Τώρα δεν μπορώ. Με έφαγε, λέει, τα σκότια. Όταν την άρεμε και τις πιστοντικές, καλά ήταν. Τώρα τα σκότια με έφαγε. Τώρα, ναι, ήθελε Βρυξέλλες, ήθελε κόσμο, ιστορικά γεγονότα. Πόσο ήθελε... χρόνο είναι ο γέρος, είναι 80. Πατημένα 100 παράθυρα. 78 δεν είναι ο γέρος. 78. Αυτή πόσο είναι, είσαι και εμένα. Αυτή είναι, δεν έκανε, 55 άρα σίγουρα θα είναι παραπάνω. Φίλε. 50 άρα. Και 55. Πιο μεγάλη. Εντάξει, ναι. 55, 65, 75, 78. Την περνάει 23 χρόνια. Ναι. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή γιατί τον πήρε για τη λεβενδιά του. Στα 35 ας πούμε, αυτήν που ήταν, πόσο ήταν ο Άκης. Ο Άκης, πόσο ήταν, ναι. 64. Ο κατάλληλος χορηγός δηλαδή. Ναι. Κατάλαβες. Τι θα σε πήρε 35 άρα, 35 άρα να ψάξει. Είδες Κωστά μου. Του Άκης είναι 24 χρόνια διαφορά. Άμα βάλεις 20 χρόνια πριν σε λέει γιατί η γυναίκα είναι κακό και πονηρό. Όν. Γιατί. Ναι. Αυτή είναι 35 στα ντουζένια της. Ο Άκης πόσο είναι. 64. 64. Καμένο χαρτί. Τράβηξε από 21. Δεν γλιτώνεις. Ξέρεις που. Δεν μπορεί να την κάνει τίποτα. 78. Είδες λοιπόν. Λοιπόν, πού πόνταρε ο Άκης. Πού πόνταρε. Αυτή. Αυτή. Στη χορηγία. Πού πόνταρε. 35. Ναι. Αυτός είναι 64. Ωραία. Θα του τριφτώ, θα του κάνω, δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Τελείωσε. Άμα τον ορμήξω κάνα, ξέρω εγώ, ναι. Κάνα βράδυ. Ναι. Σεξουαλικό. Τον έχει ορμήξει ήδη, παρακάτω, ναι. Θα του έρθει ένα έφραγμα. Ναι. Ωραία. Μετά το πρώτο έφραγμα, θα κοιμάται νωρίς, θα κάνει, θα βγαίνω εγώ, ας πούμε. Ωραία. Πόσο θα ζήσει. Είδες που ζει. Στα 75, ναι. Την πάτησε. Θα σου πω εγώ που το σκέφτηκε αυτό. Μια τώρα. Φορά να πούμε, είδε ότι δεν βγαίνει. Συμπληρώνω κι εγώ τα λεγόμενά σου και λέω. Ναι. Τότε ήτο υπουργό. Είχε πολλές δραστηριότητες. Ήτο. Έτσι. Άρα αυτή μπορεί να ξεπορτίζει ό,τι ώρα θέλει. Λοιπόν, πα αγάπη μου, πάω στα αχόντες για ψώνια. Ναι. Όλη τη μέρα για ψώνια. Σε λέει τι να κάνω. Μάκι μου, εσύ δεν είσαι σπίτι. Είμαι μόνη μου. Α βγω κι εγώ για καφέ με τις φίλες μου. Φτιάχνει τα δικά της. Όπως και κάθε γυναίκα. Όπως και κάθε χορηγό σε γνώση του τα κάνει. Λες για το ρολόι του Λουτσέσκου το χρυσό. Ρόλεξ. Δεν ξέρω, είναι τα Ρόλεξ, το διαφήμισε πολύ. Μου λες τώρα, εκεί στη θύρα που πάνε οι παοξίδες. Ναι. Δηλαδή, άμα το ξεμοναχιάσουνε. Ούτε το Γάντι θα μείνει. Δεν θα μείνει ούτε το Γάντι. Προκαλεί. Σε οποιαδήποτε έδρα το κάνει. Σε οποιαδήποτε έδρα. Προκαλεί σε μια λαϊκιά ομάδα. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνει με τέτοια. Όχι, δεν. Δηλαδή, το στυλιστικό του στυλ, α πούμε, και θέαμα δεν είναι το κατάλληλο. Στον Παναθηναϊκό του Βαρδινογιάννη. Ο Λάκης Πετρόπουλος. Με κουστούμι, γραβάτα κτλ. Τέριαζε. Και τον πιο Bon Vivant. Μπορεί να το υποστηρίξει. Στον Ολυμπιακό, α πούμε. Ναι. Δεν μπορεί σε ρασβάν τώρα να σου πω ναι. Φουλάρι και σκούβο, αν διαρρήκτη και με καρφώνει το Rolex. Δεν γίνεται. Άλλο να είσαι Bon Vivant κουστούμάδο και τέτοια, να είσαι στα social media, να βγαίνει έξω, να σε λένε. Ποιο μοιάζει ρε ο Λουτσέσκο με το σκούφο. Για πε μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κορόιδο γαμπρέ, ταινία. Κορόιδο γαμπρέ. Νίκο ναι. Σταυρίδη. Βασίλη Αυλονίτη. Ναι. Σαράντη Διαμαντόπουλο, Διαμαντή Σαραντόπουλο. Ναι, 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 ναι. Εκεί με το σκούφο που είναι στο σπίτι ο Σταυρίδη. Ναι, που κοιμούνταν με την. Κοιμούνταν... Ναι, ναι. Και έχουν και την τσαρούλα. Δεν είναι ίδιο ο Λουτσέσκο. Έχουν, ναι, ρε φίλοι. Δεν είναι ίδιο ο Λουτσέσκο. Με εκείνη την καψή τη μύτη να πούμε. Και ίδιο κυνηγούσαν ναι. Την Ελληνίτσα. Ποιοι ήθελαν ναι. Να γίνουν, ποιο θα γίνει γαμπρό. Ε? Ναι, ναι, και είχαν μια ταβέρνα νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα πάνε καλά, εγώ θα την πάω. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Ο Πάοκ ήταν καλό. Σα σήμερα πέθανε ο Σταυρίδη. Τα φάμε τα μουστάκια μα μουστάκια. Το 87. Σε ηλικία 77 ετών. Το λήξει για έρχονται τώρα αυτό που πέθανε στη Σάμο. Είχε πάει στην αδελφή του. Ήταν ο ανήπαντρος. Ήτο. Και όχι, είχε παντρευτεί ο Σταυρίδης.
είχε παντρευτεί μια ηθοποιό που τη λέγανε Δράμαλη, μια Λαρισαία. Και του μουσικού θεάτρου την παντρεύτηκε για 2 χρόνια, δεν την άντεξε. Στα 2 χρόνια σκόθηκε και έφυγε. Παιδιά δεν πρέπει να έχει κάνει. Σαν σήμερα πέθανε ο Σταυρίδης και κυδεύτηκε στη Κηφισιά. Εκοιμήθη, όπως λένε οι ιεράρχες. Λοιπόν, 9:55 και ενώ μήνυμα στο 54-340. Πρώτο μήνυμα κυβερνητικό. Κυβερνητικός είναι. Φαλακρέ, άλλο πράγμα η χορηγία, άλλο η ιδιοκτησία από τους Τούρκους. Για χορηγία λένε, αλλά ας πέσουν υπογραφές για να δούμε και χρήμα. Που δεν έχει θρησκεία, λέει το χρήμα. Ποτέ. Αλλά είστε Ραπτόπουλοι. Ποιο είναι Ραπτόπουλο. Άθεοι, άπατρε, χωρίς. Είστε με τα χρήματα κι εσείς. Άρα γιατί μαλώνουμε. Ποιο μαλώνει, δεν μαλώνει κανείς. Άρα οι Αργιανοί με το Ραπτόπουλο. Δεν μαλώνει κανένας Αργιανός ούτε Ραπτόπουλο. Εσύ το έθεσες έτσι, εσύ το έκανες ίντρικα, εσύ το τσίτωσες στο θέμα. Καμία σχέση δεν υπάρχει. Είναι Πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα δεν ήρθε. Πρέπει να παραγγείλεις για να έρθει Πορτοκαλάδα. Τώρα μια Πορτοκαλάδα είναι εδώ. Έτσι. Τέλος πάντων. Ο κυβερνητικός είναι Παναθηναϊκός. Και τη νέα εξυγίανση όσα γκολ και να κυρώνει στον Άρη. Πάρτε το χαμπάρι. Επιστρέφουμε για να σας αγαπήσουμε όλους. 3x7, 20 με όφη, 17.000 κόσμο για 3x8. Φίλε, η Τρία Δημήτρο στο τυράκι, Αργιανέ, 7.79 το λέει αυτό. Ναι. Οι 35 άλλων αρμέγουν και, άλλων. Έτσι ακριβώς είναι. Πάω την δράμα. Μάλιστα. Εσύ, φίλε, που λες θα ανέβουμε να κάνουμε να αγαπηθούμε όλοι μαζί. Άργησε 2 χρόνια η ομάδα. Μην τρώσετε τυρί. Έτσι. Αυτό έπρεπε να γίνει πρόπερση. Η ομάδα να είναι πάνω. Πολλές ανατροπές βλέπω. Ας τις ανατροπές. Τυρί μη τρώτε εσείς οι Αριανοί. Εμείς οι Αριανοί, μάλλον, όπως θες βάλτο. Έπρεπε η ομάδα να είναι, κύριε Καλυπίδη, ναι, από το 2015. Ναι. Έτσι επάνω στην Αλφα Εθνική. Και όχι τώρα να καθόμαστε να λέμε ότι θα ανέβουμε με τον Όφη, θα κάνουμε με τον Όφη, τι κερδίσαμε τη Δράμα. Αυτά είναι πολυτέλειες για μας. Δεν μου λες, ο Καλυπίδης, άμα έρθει ο Τούρκος ο επενδυτής, θέλει να τον δώσει τον Άρη. 9.55 καιρό μήνυμα, 54.34. Και τις Ζάντες να δώσει, όχι μόνο θέλει. Όχι άλλο λέω. Ο Καρυπίδης τον Άρη θέλει να τον δώσει. Φυσικά ψάχνει να τον δώσει ο κύριος Καρυπίδης τον Άρη. Εδώ και χρόνια. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να τον δώσει. Θέλει, δεν θέλει, θα τον δώσει, αλλά θέλει να τον δώσει. Οι σουπεράδες θέλουν να τους πάρει Τούρκος ιδιοκτήτης. Δεν του νοιάζει, δεν νοιάζει το λαό. Μην ρωτά τέτοια πράγματα. Τι θα πει Τούρκος ιδιοκτήτης και. Ρωτάω. Οι σουπεράδες τι λένε. Ναι στον Τούρκο ιδιοκτήτη, ναι ή όχι. Δεν του είδα να μπαίνουν μέσα δυναμικά. Στο να ασχοληθούν, να βγάλουν μια ανακοίνωση κτλ. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την άποψή του. Αγόρι μου, τα lifting γίνονται γρήγορα, να ξέρεις. Lifting. Ξέρεις τι είναι αυτό το lifting. Τι είναι. Μπαίνουν οι Τούρκοι επιχειρηματίες και σε βάζουν ένα Σουηδό πρόεδρο της εταιρείας. Άρα με έχει Σουηδός. Δεν μπορεί να λες εσύ ό,τι θες. Και από πίσω η δουλειά γίνεται. Και η μάνα του λόγου πώς θα ελέγξει αν αυτοί οι άνθρωποι είναι σωστοί. Τι, πώς θα ελέγξει. Σαν το τι σε νοιάζει σε ένα αρέσει τον Παπαθανασάκη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι, φίλε. Καλά, ρε φίλε. Πρέπει να περάσουν όλοι από σκάνερ. Την από κόσκινο, οτιδήποτε. Την ΑΕΚ την είδε σήμερα. Την είδα, φίλε, μ' άρεσε. Σ' άρεσε, μ' άρεσε γιατί δεν μπορώ να σχολιάσω παιχνίδι με Κέρκυρα. Τώρα εντάξει, άστο, δεν υπήρχε Κέρκυρα. Καταρχήν δεν έπαιξε με 3-5-2. Έτσι ακριβώς. Έπαιξε 4-2-3-1. Με Μπακασέτα δεκάρι, τον Κονέ και τον Σιμόε. Ο Κονέ καλός ήταν. Φίλε, έπρεπε να μπει Κονέ για να ξεκουραστεί, ναι, λίγο ομάδα. Ναι. Ξέρει τι κάνει ο. Γαλανόπουλος, Γιώκανσον και τα λοιπά. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Μπακασέτας ξεκούρασε τον Λιβάγια. Βέβαια. Ο Ραούγος σε μικρούς χώρους. Μπήκε ο Κλωναρίδης σε ένα μάτς. Δεν έδειξε τίποτα. Τίποτα εκεί δεν δείχνει πάνε. Ότι η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε εξτρέμ. Χρειάζεσαι. Οπωσδήποτε. Γιατί και το Λάζαρο τον αντικατέστησε ο Γιακουμάκης, ο οποίος είναι φορ. Είδες. Άρα η ΑΕΚ έχει ένα Κλωναρίδη ως υπαρών. Ένα Λάζαρο όπου στο τέλος θα δούμε την κόρη του τη Λαζαρίνα να παίζει από την κούραση και νοσεί στα εξτρέμ. Μην νομίζετε ότι επειδή παίζει 3-5-2 και αυτό το σύστημα δεν έχει εξτρέμ, εσάι η ΑΕΚ μπορεί να το παίξει. Η ΑΕΚ θέλει 2 εξτρέμ. Έχει τον Μπακάκι, γι' αυτό μπορεί να το παίξει το 3-5-2. Έχει τον Μπακάκι, έχει τον Γκάλο, εντάξει, έχει τον Λόπες, ο οποίος σήμερα ξεκουράστηκε. Καλό rotation έκανε. Εγώ, φίλε, δεν θα έπαιρνα εξτρέμ στην ΑΕΚ. Ναι. Θα έπαιρνα πολύ γρήγορο στόπερ για να μπορεί να ισχύσει το 3-5-2, το 5-3-2 και ένα εξάρι σκυλί ακόμα. Φτάνουμε. Γιατί θα ενεργοποιούσα, άκουσε με προσεκτικά, το πιτσιρικά το Γιούση στις πλευρές. Το Γιούση. Το Γιούση, ναι. Θα τον ενεργοποιούσα. Ο Γιούση θα τον έδινα, θα τον έδινα 20 λεπτά. Ναι. Θα τον έδινα, αλήθεια. Ναι, αλλά τώρα που πάει η Άγια πρωτάθλημα. Μπορείς. Καλός είναι ο Γιούσης, αλλά δεν μπορείς να στηριχτείς. Εγώ θα κάνω μεταγραφή. Δηλαδή θα πει στο Γιούση μπες εξτρέμ στο Κλωναρίδη. Ναι. 4-2-3-1 όρμα. Το δοκίμασε. Καλύτερα για τον Κλωναρίδη. Να ήταν η ΑΕΚ τέταρτη. Να πήγαινε για τέταρτη, πέμπτη, τρίτη, τέταρτη, ναι, πέμπτη. Ναι. Η ΑΕΚ κοντραρίζεται για το πρωτάθλημα.
Καλός ο Γιούσης, τον είδα εγώ. Θα σου πω ένα απλό πράγμα. Τον είδα εγώ. Τον είδες. Δύο ποδάρια. Μπράβο. Τρίπλα και εκτέλεση καλή. Ναι. Σωματικά προσόντα, θέλει τα βάρη του, θέλει τα πόδια του να δυναμώσουν. Θέλει την έκρηξή του, θέλει το στίβο του. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ναι. Αλλά τον ενεργοποιεί σήμερα στο 60 όπως έβγαλε τον Λάζαρο και έβαλε τον Γιακουμάκη. Ναι. Τον ενεργοποιεί εκεί σήμερα. Ναι. Σε ασφαλές παιχνίδι. Σε ασφαλές παιχνίδι. Σε ασφαλές παιχνίδι. Ναι. Αύριο θα έρθει να παίξει, ας πούμε, Ατρόμητος ΑΕΚ. Και αντί για 3-5-2 είναι 0-0 το μάτς, το 65 ωραία. Λεπτό. Και θες να το αλλάξεις. Παρακαλώ. Γιατί το πόντος δεν σε βοηθάει. Ωραία. Μάλιστα. Τον Πατήτο τον φάγανε. Το φάγανε. Το φάγανε. Τελείωσε αυτός. Κλωναρίδης είναι κυκλοθυμικός άνθρωπος. Είτε υπάρχει δεν υπάρχει, το ίδιο είναι. Ένα εξτρέμ. Το Λάζαρο. Έχουμε μόνο δεν βγαίνεις με Λισανίδη, δεν βγαίνεις. Οπότε παίρνεις κομμία αν θες. Δεν βγαίνεις Ευρώπη, κύπελο, Ελλάδα. Τώρα έβαλες και την Ευρώπη μέσα. Α, και παρεπιπτόντως καλή κλήρωση, έτσι. Με τους Ουκρανούς. Δυναμό Κιέβου. Καλή κλήρωση λόγω των συνθηκών. Ναι. Μια ομάδα που έχει να παίξει 1,5 μήνα, θα έχει τα ντεφορμαρίσματά της. Θα είναι κουκαλωμένη, θα είναι στην επανεκκίνησή της. Η ΑΕΚ μπορεί να είναι κουρασμένη, δεν ξέρεις και η ΑΕΚ. Δεν ξέρεις, αλλά. Δεν ξέρεις και η ΑΕΚ. Τα ματσάκια είναι... γίνονται ναι, μετά. Εντάξει. Δεν εντάξει. Έχει θέμα. Τώρα γίνανε οι κλήρωσεις. Είναι μια κλήρωση που μπορεί η ΑΕΚ να το παλέψει. Είναι καλή, είναι βατή κλήρωση και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ είναι ευχαριστημένος με την κλήρωση. Νιώθουν τυχεροί, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Και γιατί... ο ΠΑΟΚ έχει το ρεκόρ τα 6 που έριξε τον Ολυμπιακό 87-88. Mm. Ναι. Δεν ξέρω αν του ΠΑΟΚ είναι αυτό το ρεκόρ με τις μεγάλες ομάδες. Για ποια χρόνια λέει. 87-88 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 6-1. Δεν μπορεί. Α, ναι. Στι Σέρε. Σέρε, μπράβο, Σέρε, ναι. Στι Σέρε. Ναι. Δεν ξέρω, φαντάρο ήμουνα τότε. Δεν ξέρω, δεν είχα πάρει στο μάτς. Δεν γνωρίζω. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την ΑΕΚ με 6-1 στο κύπελο. Δεν το ξέρω, εγώ δεν. Με 3 γκολ του Δημόπουλου ήμουν στο μάτς 81-82. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ το 82-83 5-0. Ήμουν στο γήπεδο, στη θύρα 7, το πρώτο γκολ ο Κούδας. Ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό τον πήρε 6-1, τον Παναθηναϊκό πρέπει να τον έχει πάρει μέχρι 4-0. Δεν νομίζω ότι έχει παραπάνω σκόρο ΠΑΟΚ. Πρέπει να τον έχει πάρει μέχρι 4-0. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, να... η μνήμη μου με απατά. Μάγκες, σχολιάστε που το γεγονός... Α, σχολιάστε μου το γεγονός. Είχε 3.000 αριανούς στη Δράμα... Και στην ίδια ώρα στο μπάσκετ, σε ντέρμπι με Παναθηναϊκό, 1.000 άτομα. Ωραία. Τελικά μήπως 3-4.000 είναι όλοι αριανοί, ενεργά και ασχολούνται και απλά πάνε όπου πάει, λέει, η ομάδα καλύτερα. Όχι. Τι όχι. Θα σου πω απλά πως έγινε εκεί πέρα. Πως έγινε. Ο γιατρός πόσο σου είπε ότι ήταν εκεί πέρα που ήταν 2.500. Εντάξει. Καλά στα είπε τα νούμερα, τόσο είναι. Εκεί πέρα, σε εκείνα τα μέρη, να ξέρεις ότι υπάρχει κόσμο στο Άρη. Σέρες, Δράμα, Καβάλα υπάρχουν. Καβάλα. Ναι. Να ξέρεις, αυτά που σου λένε. Επέτρεψέ μου την Καβάλα που την έχω επισκεφτεί πολλές φορές. Να διαφωνήσεις. Ναι. Όσο θες. Έχω δει πολλούς παοξίδες. Στο κέντρο της Καβάλας. Έχει πολλά χωριά η Καβάλα όπως και η Σέρες. Στα χωριά δεν πάω. Να ξέρεις. Μπράβο. Εγώ είμαι πολύ στις πόλεις. Βρέθηκε μια ωραία μέρα, μια ηλιόλουστη μέρα και κάνει εκδρομούλα τους 50 χιλιόμετρα και από Σέρες και από Καβάλα. Δηλαδή, γύρω-γύρω και γέμισε το γήπεδο. Στο παλιό, ας πούμε, είναι 50. Και η Δράμα έχει αριανούς πολλούς, να ξέρεις. Στο χωριό του δάσκαλου στην Καβάλα, πώς λέει, Κριονέρι. Κριονέρι. Εκεί δύο ταβέρνες έχει. Πόσο θες να έχει χωριό και δύο ταβέρνες, πέντε να έχει. Τι θες να έχει το χωριό στην Καβάλα, ρε. Εντάξει, ρε, αγόρι μου. Η Ελευθερούπολη είναι αρκετά μεγάλη. Λοιπόν. 80% ΠΑΟΚ. Η Δράμα. Ξέρεις τι χωριό έχει η Δράμα. Πόσο κάνει, ξέρεις. Η Ρακλίτσα. Μπράβο. Πόσο να έχει η Ρακλίτσα. 80% ΠΑΟΚ. Ποια Καβάλα. Εντάξει, ρε φίλε. Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή. Ποιο Άρης. Σέρες. Θα πας στην Καβάλα, πιεις καφέ και θα πεις ρε παιδιά, πού είναι οι αριανοί. Συγγνώμη, ρε Κώστα, τώρα μιλάμε. Ο ένας είναι φαντάρος, ο άλλος μετανάστευσε. Για τρεις σε τρεις νομούς, πώς θα βγουν 2.000 να πάνε να κάνουν μια εκδρομή στις τώρα. Σέρες, σε παρακαλώ τώρα. Στις Σέρες και στη Δράμα, πάρα πολλοί παοξίδες. Στην Καβάλα, αρκετοί παοξίδες, ναι. Οι αριανοί που είναι σε αυτές λοιπόν, τις εγώ δεν διαφωνώ ότι στις Σέρες το 70% είναι ΠΑΟΚ και το 30% είναι αριανοί. Εγώ δεν αντιλέγω. Αλλά αυτό το 30% δεν έχει 2.000 άτομα από Σέρες και Καβάλα και Δράμα να πάνε σε ένα γήπεδο. Δηλαδή από εδώ αποκλείεται να πήγαν 500 άτομα από Θεσσαλονίκη. Τι είναι ρε εσύ η Δράμα να πάνε να δεις ένα μάτς. Μιλάμε για 2.500 άτομα, δεν μιλάμε για 20. Απλά στα. Τι πάρει συνέβηση που θα βρεθούν τα άτομα. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο 3.500. Εντάξει, πόσο θες να έχει. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Με Παναθηναϊκό και με Δράμα, έτσι. Εντάξει, με Παναθηναϊκό και Δράμα, δεν κατάλαβα.
Τα νούμερα θα τα μετρήσει δηλαδή όταν εσύ... ανεβεί στη Super League ομάδα. Δηλαδή εσύ σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο ναι. μάζεψε του μισού από όσου μάζεψε η Δόξα Δράμα. Πολύ καλά έκανε. Ναι. Η Δράμα έχει. Στο ένα... λέω το ξέρει δηλαδή. Εγώ στο λέω για να το ξέρει. Τα λέω, νούμερα ναι. θα τα πει του χρόνου που θα ανέβει μήνυμα. Η ομάδα. Ναι. Διότι δεν μπορεί να συγκρίνει τώρα. Εγώ σου είπα ο κόσμο είναι ξενερωμένο. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Stuki.gr. Τα φάντερ το και το τάμπλετ σου. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο Stuki.gr. Stuki.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλά. 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 Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο, υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τι έγινε ραπ, γιατί η φωνή λέει είναι έτσι. Την άλλη Δευτέρα δίκαση για τον Τζόρνταν. Εγώ κάνω ανθυποβολή στον εαυτό μου να αρρωσταίνω τις γιορτές. Συχαίνω μετά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Θα τον επαναφέρουμε τσαγάκι, ναι. Θα τον επαναφέρουμε και τον κύριο Ραπτόπουλο. Γίνεται κάθε Δεκέμβριο τέλη αρρωσταίνω. Αρρωσταίνω που πας. Γιατί αρρωσταίνεις, αγόρι? Γιατί. Δεν έχει κρύο καταρχήν. Γιατί όταν χαλαρώνω. Ναι. Που δεν είναι της φύσης μου αυτό. Παθαίνει ο οργανισμός μου κάτι. Δεν χαλάρωσες ακόμη, περίμενε. Δεν ήρθαν εορτέ. Τι συχαίνομαι. Και τι δεν τι συχαίνεις? Γιατί είναι υποκριτικές πρώτον. Δεύτερον, δεν βγάζουμε λεφτά. Τρίτον, ξοδεύουμε παραπάνω. Πώς δεν βγάζεις λεφτά, ρε φίλε, συγγνώμη, βγάζεις. Δύο μαρκέτες δεν τις κάνουμε. Και τι έγινε? Έχουμε οι χορηγίες μας πέφτουν προς τα πίσω. Πώς πέφτουν οι χορηγίες σου? Δεν πέφτουν οι χορηγίες. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Τι γιορτές. Και ποιος είπε να μην τις κάνεις? Κάναμε τις μαρμίτες, θες. Σιγά, τι. Δεν ξέρω, πρέπει να καταργηθούν οι γιορτές. Θα κάνουμε εορταστικές εκπομπές. Τι, αν μιλάμε για τον Μπίσεσβαρ. Λοιπόν. Να έχουν υπόψη τους υπαοξίδες ότι παίζουν πρώτα-τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο. Αν έχει βρεθεί λύση στο οικονομικό, επειδή χτες έβγαναν τεράστιο κόμπλεξ, το μάτς θα είναι αίμα και άμμος. Γιάννης, Παναθηναϊκός.
δεν βγάλαν κόμπλεξ, ίσα ίσα στο 4-0 κάτσανε και χαλαρά. Εντάξει, άμα ήταν βλάκες στις δημόσιες σχέσεις θα σου ρίχνανε 7. Γιατί όταν πάει ο Βαρέλα κούρσα 60 μέτρα και περνάει τον Κουρμπέλη σαν σταματημένο και τρώει ο Κουρμπέλης φάουλ πάνω στο Βαρέλα, το είπα σήμερα στο Καρατζαφέρι, και όταν ο Κρέσπο, ο οποίος είναι στόπερ με δεξί πόδι αριστερό, με αριστερό πηγαίνει και κάνει κούρσα από τα αριστερά και κάνει τη σέντρα στο 4ο γκολ του Πρίγιοβιτς, τότε με συγχωρείς, τα επόμενα 10 λεπτά, εάν θέλει ο ΠΑΟΚ, το κάνει 7. Ναι. Το κάνει 7 άνετα, φίλε. Το κάνει 7 άνετα. Και εκεί ο Μάκη είναι κατακριτέος. Εκεί έγινε όλος ο αλλαγμός. Έτσι, εκεί έγινε. Εκεί ο Μάκ έκανε τη βλακεία. Εχάθη ευκαιρία, δεν θα ξαναβρεθεί ποτέ. Λοιπόν, αυτό... μηνύματα. Λέει, διάβαζε. Ρε Στέφανε, κόψε την πλάκα. Στις Σέρες δεν υπάρχουν αριανοί. Όταν είχατε σύνδεσμο, να βλώσατε λεωφορείο με 7 άτομα σε ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ. Τα χαιρετίσματα από τη Νέα Ζύχνη. Ναι, αλλά τώρα το ξέρω και ποιο είναι τώρα, ποιο καθήκη είναι αυτή η Νέα Ζύχνη τώρα. Ψέματα λέει. Άστο να τα λέει. Πες μου ρε ποιος είσαι, στείλει στο προσωπικό, στο τηλέφωνο, στείλει, άστα εκεί πέρα. Πάω ξάκι. Ψέματα λέει. Για να λέει. Ψέματα λέει. Έτσι λέει αυτός. Λοιπόν, την ΑΕΚΑΡΑ την είδαμε. Άρη είδες. Είδα ρε φίλε. Τι είδες. Είδα. Τι είδες. Τι είδα. Ναι. Είδα μια ανατροπή πάλι, την οποία δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πώς αναστενόμαστε στα δεύτερα ημιχρόνια. Είδα μια ερτρία και δεν είδα την ισοφάριση. Διότι. Γιατί βρίζετε την ερτρία. Γιατί την πληρώνω και δεν γουστάρω να τη βλέπω, ρε φίλε. Δεν τη θέλω την ερτρία. Πώς θα γίνει. Όταν κάτι με αναγκάζει να το πληρώσω χωρίς να το θέλω, το θεωρώ. Το θεωρώ. Κλοπή το θεωρώ. Τέλος πάντων. Δεν θέλω. Είναι πολύ δημοσιοπαλληλιστικό κανάλι. Καταρχήν. Σε κάθε ματς. Με καλύτερα βάλει την Κυριακή στο χωριό να βλέπουμε όπως είναι εκεί πέρα την άλλη με τα τυροπιτάκια και την καρακούλα με το τσιμπέρι σας έκανα κουλοκυθόπιτα και άσε την μπάλα για άλλα κανάλια τώρα. Ολυμπιακό είδες. Όλα τα είδε. Περίμενα να πούμε για τον Άρη. Πάμε λοιπόν, για τον Άρη. Λοιπόν, ναι. Για τον Άρη. Ο Άρης είχε τυχερό, μεγάλο τυχερό, που δεν στράβωσε το μάτς να φύγει παραπέρα από το 1-0. Ναι. Διότι στα χάφη εκεί πέρα ήμασταν πάρα πολύ αργοί. Δεν ξέρω γιατί δεν ενεργοποιούνται κάποιοι άλλοι παίχτες. Η Τσόγλου μου μην έχεις. Τι θες. Η Τζόγλου μου δεν τραβάει το καράβι. Και πασά δεκάρι. Μπράβο, εκεί με το πασά θα ασχοληθούμε άλλη φορά. Δεν είσαι για πασά δεκάρι. Δεν είμαι για πασά δεκάρι και το σχήμα που είναι δεν γίνεται. Έπρεπε πάλι ο πατέρα να πει. Α το πω εγώ. Ναι, πες μου. Χίλιες φορές να παίξω με 4-4-2, αλλά θα μου πει πού να βρω τα σέντερφορ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ακούστε εκεί στο τώρα. Στο 9-10 έχει θέμα. Στο 9-10 έχω θέμα. Με ποιο, για ποιο θέμα όμω. Επειδή έχω βαρύ σέντερφορ. Είναι ένα σέντερφορ παροπλισμένο. Και αφήστε αυτά που έλεγε να πάρουμε κανένα Πετρόπουλο που φώναζα μη καμιά ιστορία με φέρεις κανένα Πετρόπουλο. Γιατί δες, στη Ξάνθη σκουπίζει πάγκους εκεί πέρα. Ούτε καν. Λέει ο γιατρός όμως ο Ξανθιώτης. Τι λέει. Στη δράμα λέει. Τυχερός ο Άρης που δεν έδειξε την ισοφάριση γιατί ήταν offside. Αυτό θέλω να πω για την ερτρία. Λένε πολλοί ήταν offside. Πολλοί λένε α τι είναι αυτά που λες. Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη για την ισοφάριση διότι δεν το είδα. Και κάτι που δεν βλέπω δεν μπορώ να το κρίνω. Και στο πρώτο γκολ που ορισμένοι λένε ρε παιδί μου ότι μας έκοψε τέτα τέτ και θα προηγούμεσταν με 1-0. Εγώ το ψιλοβλέπω λίγο offside. 10-20 πόντους ήταν πιο μπροστά ο Διαμαντόπουλος. Για μένα. Όπως το είδα. Ναι. Να λέμε καθαρά πράγματα. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν γκρινιάζω για το πρώτο γκολ που μας ακυρώσανε. Άσε που μας ακυρώσανε, δεν μας αφήσανε να γίνει φάση. Πάμε Ολυμπιακό. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Λοιπόν. Κατά λάθος τυχερός με το Φουρτούνι. Δεν θα αναισθηθεί, αλλά ήταν μια λοιπόν. Έκλαψη. Κάνα πάνω από το κρεβάτι του πόνου. Άστο. Άστο. Λοιπόν, εάν ο Βρουτόταυρος το Γενάρη δεν ρίξει μαρούλι να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά. Θα δικαστεί στο Λαϊκό Δικαστήριο και απ' έξω θα έχει χίλιους. Οπαδούς του Ολυμπιακού που θα τον υποστηρίζουν. 150%. Πώς το λες αυτό. Εάν ο Χοντρός που πήρε τα 55 εκατομμύρια. Καλά τα κάνει. Το Γενάρη δεν φέρει εξτρέμ. Λέει θα φέρει το Μυραλάς. Θέλει να φέρει το γέρο το Ρωσίδη. Το Ρωσίδη θα απαγορεύεται. Τι να έρθει να το κάνει τον απαγορεύεται. Το Ρωσίδη. Το Ρωσίδη είναι γέρος. Λοιπόν. Δεν πάρει οχτάρι. Θα μου πεις και τι έγινε. Ναι, ρε, να πάρει. Που έχει ένα σωρό οχτάρια να πάρει. Για τη δικιά του δύναμη. Και δεν πάρει το πρωτάθλημα, θα δικαστεί στον τάκο, αλλά οι Ολυμπιακοί θα τον αθωώσουν γιατί τα προηγούμενα 7 χρόνια είχε κάνει τα πάντα για να πάρει το πρωτάθλημα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο λέω γαμπρό. Ωραία. Φέτος θα αρχίσουν να κλαίνε ότι η διαιτησία την έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν τους βγαίνει όμως. Δεν τους βγαίνει όμως. Θα αρχίσουν να κλαίνε ότι τους κυνηγάει ο Τσίπρας. Δεν τους βγαίνει όμως. Γιατί ρε φίλε. Και θα προσπαθήσουν.
να βρουν εχθρούς όπως προσπαθούσαν τόσα χρόνια να βρουν οι παοξίδες. Γιατί μας κυνηγάνε, και άμα ακούω εγώ από Ολυμπιακούς, μας κυνηγάνε, με πιάνει έμετος, κοπρίτες. Δεν σας κυνηγάει κανένας. Δεν στα λέει αυτά κανένας Ολυμπιακός. Ακούστε αυτά το παραμύθι. Λέει, μέσα σε 5 μήνες αρχίσατε το κλάμα του Καζαντζίδη. Σαν δεν τρέπεστε λίγο. Όχι, δεν κάθεται καλά η Κέρκυρα στην Τούμπα. Εσείς 8 ομάδες, 9 ομάδες δορυφόρους τα παίρνατε. Τι κλαίτε τώρα. Ο τερματοφύλακας στη Ξάνθη δεν το πιάσε. Εάν λοιπόν είναι ενάντια ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί σας, εάν ο Γραμμένος έχει πάρει την ΕΠΟ, ο Φίλιο Βρούτος, να δώσει ένα 3 εκατομμύρια από τα 55 και να επενδύσει το Γενάρη στον Ολυμπιακό. Διότι θα υπάρχουν και Ολυμπιακοί οι οποίοι θα αρχίσουν να γαυγίζουν. Βλέπε Μαλάτος, βλέπε άλλους γέροντο γάβρους 65 άριδες. Ετοιμό αυτός και τα λοιπά. Ετοιμομή. Okay boys. Και χθες ο Μολεμονής έσωσε τον Ολυμπιακό από την αργότητα στα ΚΑΦ. Γιατί ο Μάρκος Πάολο πήγαινε σαν το Ουγγαρέζικο άλογο επάνω σε εκείνο το μουλάρι, τον Ταξίδι, ο οποίος δεν μπορεί να πιάσει, να πούμε, κουτσό, ο οποίος έχει, να πούμε, στο άλλο πόδι διάστρεμα, να πάει κατά πάνω του. Χάφ είναι αυτό για τον Ολυμπιακό. Ο Ταξίδης για μένα μπορεί να γυρίσει στόπερ. Άμα θέλει, στόπερ να το βάλεις, άμα θες το βάλεις να παίξει. Ο Ταξίδης είναι για να πάει να παίξει στο Βύρονα, ο Ταξίδης είναι να παίξει καμιά πιο μικρή ομάδα. Για τον Ολυμπιακό δεν κάνει ο Ταξίδης. Τον έφερες και για εξάρι, σε και παρακαλώ. Και αναγκάστηκε λοιπόν ο Τάκης Λεμονής να βγάλει εκείνο το μουλάρι, το άλλο, το μπάρντο. Τα μάγουλα σαν χάμπουργκερ που είναι. Να δώσει όλη την πλευρά στον Ομάρ από 40 μέτρα 80 και να παίξει με 4 χαβ να κλείσει την τρύπα και να δημιουργήσει από τον άξονα ευκαιρίες. Ο Γάβος όμως, ο οποίος δεν βλέπει, είναι τυφλός με το ανόητο βλέμμα, το απλανές. Το α. Α. Γελάς. Δεν είδε ότι η καλή του αριστερή πλευρά με Ρώσα και Ρότσα έπρεπε να περιμένει τον Ολυμπιακό και να τον χτυπήσει με υπερφόρτωση στη γραμμή εκεί στον Ομάρ. Τυφλός στον πάγκο, δεν είδε τίποτα και πέρασε με 4-1 ο Ολυμπιακός από το Αγρίνιο, ανεβάζοντας την άμυνα του πάρα πολύ ψηλά, την τετράδα του και τη διάταξή του. Αρή και ερωτώ. Και ερωτάς. Μήπως ο Χάβος με το πλέμμα, α, το βλέμμα, ναι, τα είδε και δεν ενήργησε. Ναι. Ε, ναι. Μήπως λέω εγώ τώρα δημοσιοσχετίστικο και αυτό. Δεν ξέρω. Οπότε λοιπόν. Να βγουν οι γάβροι και να μιλήσουν. Θα βγουν και θα τα πούνε. Αλλά δεν πιστεύω αυτό που λες να γκρινιάζουν για διαιτησίες και τέτοια. Αυτό που λες ο Πάοκ δεν το έχω δει. Διαιτησίες παίζουν ως τώρα για μένα 50-ρικο. Γιατί είναι και ο Μελισανίδης μέσα. Ο 4-91 λέει ράπα Ελλάδα. Και πες μας για το 4-2-3-1 της Γιουβέντους. Με Κεντήρα, Φάρο και αριστερό έξτρα που δεν παίρνει κούρσες, φίλια. Λέει ο Κλοπ. Ο Κλοπ. Δικός μας παιδί. Ο νομικός. Χριστάκος, ναι. Κοίταξε. Την είδα τη Γιουβέντους. Μαζί την είδαμε. Παρέα. Ωραία. Λοιπόν, και το γουισκάκι ωραίο. Ωραίο, ε. Σ' άρεσε. Σε έφτιαξα πάλι, ρε. Ναι. Όλα τα καλά, αλαφριά σε δίνω. Και δεν θα με. Είδε όταν δεν με λουτά, τι είναι αυτό. Στα καλύτερα σε δίνω. Είδε. Στον αυρό σε έχω. Να με χαλάσει. Όχι, ρε, δεν σε χαλά. Μόνο αγιασμό σε δίνω. Το καλύτερο παιχνίδι του Γκουαρδάδο φέτος από όσα είδα τη Γιουβέντους. Μια φορά το έκανε. Δεν πατάει ο Πιάνιτς, ο Κεντήρα και ο Ματουιτή. Κάνουν υπεροχή. Κερδίζουν στο κέντρο τον. Τους τρεις χαφ της Ίντερ. Ναι. Αλλά όταν φτάσει η ιστορία να γίνει, να πατήσουν οι δύο στην περιοχή, δεν γίνεται. Ο Ντελίσιο δεν ανεβαίνει. Ο Ασαμόα πιο πολύ, αλλά δεν παίρνει το βαθύ το πλάτος. Ο Μάντζουκιτς, μεγάλο πρόβλημα σε κλειστές άμυνες, έξω αριστερά ο Μάντζουκιτς. Ωραία. Ας σου πω εγώ τι γίνεται εκεί πέρα. Εάν θέλει αυτή η ομάδα να παίξει με Μάντζουκιτς και Ιγουαΐν, πρέπει να βρει έναν τρόπο να παίξει ρόμβο. Δεν μπορεί να παίξει Μάντζουκιτς και Ιγουαΐν με αυτό το υλικό που έχει η Γιουβέντους. Θα το εξηγήσω γιατί. Έχει χαφ, δεν ξέρω, Μπετανκούρ. Ότι... Αν είναι τραυματισμένο, θέλω τον Γκλοπ. Θέλω τον Γκλοπ το 4-91, την ανάλυση του. Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν ο Μπετανκούρ είναι τραυματίας. Ο Μπετανκούρ είναι ένα εξάρι από την Boca Juniors, μια ρουκέτα. Μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Μαζί με τον Ματουιντή είναι πολύ καλά μηχανάκια και μπροστά του στην παλά φτάνει για 10. Έτσι. Το Τιμπαλά τον έβαλε στο 80. Μπορείς να το βάλεις με 4-4-2 αν θες να παίξεις. Τι σημαίνει για τον Κλοπ? Βάζω τον Τιμπαλά στο 80. Βολεύομαι και με την ισοπαλία. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Ναι, αλλά είναι μεγάλο ρίσκο με την Τιμπαλά μέσα στα χαφ. Έτσι. Ναι. Διότι δεν μαρκάρει το παιδί, ξέρεις. Μπορεί ναι. να είναι ο νέος Μέση που λένε θα σηκώσουν την κούπα με τον Αγουέρο και το Μέση στην Αργεντινή, αλλά δεν μαρκάρει. Στην Ιταλία πρέπει να μαρκάρεις και δε όταν παίζεις με μία Ίντερ. Πάντως ο Κλοπ μας πούλησε σήμερα ναι. στο Λαϊκό Δικαστήριο, δεν ήρθε. Δεν, μπορεί να έχει δουλειά του. Μπορεί να έχει διάμασμα. Εχθές ήταν στο γήπεδο. Πού? Μέσα στα επίσημα ήταν. Ναι. Με τα είπε εμένα. Είδε, ναι. πήγε, είδε το μάτς.
Α, γυρνώντας στον ΠΑΟΚ. Είχε μια πρόσκληση, ναι, πήγε τα έδημα. Γυρνώντας στον ΠΑΟΚ, μου είπανε ότι η κερκίδα ήταν φλωριά. Δεν ξέρω. Μέσα στον ΠΑΟΚ, σε ποια κερκίδα. Από το 8ο λεπτό 10ο μέχρι το 45, η κερκίδα λέει ήταν φλωριά. Τι να σημαίνει. Η ακουστική της τούμπας. Εντάξει, ρε φίλε, γέμισε όμως. Και πολλή γυναίκα μέσα. Γιατί ρε να μην πάει η γυναίκα να δει μπάλα. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα δεν είναι. Πολλή γυναίκα. Άσε να πάνε τα κοπέλα. Πολλή σερβιέτα μέσα. Βρε πάνε οι κοπέλες. Πολλή σερβιέτα βρε, μέσα. Άκουσε με, βρε. Η τούμπα έγινε μόδα. Δεν είναι έτσι. Μόδα. Η καιρή είναι δύσκολη. Η κοπέλα θα βαφτεί, μπα και γυρίσει κανένα πέλκα να τη δει. Λέμε τώρα. Όλες ψάχνουν ένα τζόκερ. Τι να κάνεις. Έχουν φτάσει οι καιροί δύσκολοι. Θέλουμε χορηγία. Λες. Είναι ένα καλό νυφοπάζαρο το γήπεδο πλέον. Κώστα μου, δεν στα λένε καλά, να στα πει κάποιος που είναι από την άλλη πλευρά. Δηλαδή θες να πεις τώρα. Εγώ τι θέλω να σου πω, πάει τώρα η άλλη βάφεται, σε λέει, μπορεί να μην δει κανείς από το πάγκο. Έστω και ο σεκιουριτάς, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι ψωμί. Να πάρει ο σεκιουριτάς. Μη τι ψάχνεις τώρα, βρε, σου λέω. 600 το μήνα. 600, τα άλλη βρίσκει που δεν έχει 0 τώρα. Σε παρακαλώ, μπορεί να γυρίσει κανένας από τα ΜΑΤ, τόσα υπάρχουν εκεί μέσα. Όλες ψάχνουν την ευκαιρία και το όνειρό τους. Ζούνε όλες. Δηλαδή η Τούμπα έγινε νυφοπάζαρο. Όλα τα γήπεδα γίνανε νυφοπάζαρο. Άμα δεις εκεί την Νόβα που γυρνάει τα κανάλια και τα στιγμιότυπα, δείχνει όλες εκείνες που βγαίνουν φωτογραφία στο Instagram. Βάφονται εκείνη ένα την ώρα. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Καλά τα λέω. Ένα μεγάλο πρόβλημα με τις γυναίκες στα γήπεδα είναι αυτοί οι ανόητοι σκηνοθέτες που πάνε και εστιάζουν, να πούμε, στις γυναίκες. Και ψάχνουν να βρουν καμιά ωραία κτλ. Αφού υπάρχει πολύ υλικό πλέον, δεν χρειάζεται. Εγώ, αν ήμουν σκηνοθέτη, τι θα ψάχνα να βρω. Το πιο σκυλομούρι, το πιο αγριάνθρωπο, το πιο καρνίβαλο, για να τον δείξω. Πώς βρέθηκε ένα εκείνο η τότε να μου μέσα, το θυμάσαι. Πώς. Εκείνο μισθή τότε να μου μέσα που ήταν εκείνο. Εκείνο ο Λουλουδάς. Ο ασχημάντρος. Πώ έχει κρεμαστεί σαν σαντάλι. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η φάτσα. Όταν ακούω ΠΑΟΚ. Παοξίδι. Η σκέψη μου ναι. Είναι αυτός ο καρνίβαλος, ο Λουλουδάς, ο ασχημάντρας ναι. Και η φωνή του μέσα στην Τότεναμ. Όταν ακούω ΠΑΟΚ και βλέπω να βάφεται η άλλη και να έχει το κινητό το ακριβό. Αυτό ακριβώς λέω. Και να μιλάει σε μιλίχιο ύφος τον κόμενο, είναι για να αυτοκτονώ. Αν πας τώρα σε αυτή την κοπέλα, εντάξει, μπορεί να ξέρει, να γνωρίζει ότι είναι ΠΑΟΚ, πήγε το κασκόλ σχέση σε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά μιλάμε για ΠΑΟΚ τώρα. Ρώτησε την, ποιο είναι το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ, δεν ξέρει να σε πει κοπέλα. Δεν ξέρει το κανένα. Δεν ξέρει, ρε παιδί μου, η γυναίκα. Η γυναίκα σου είπα γιατί πάει στο γήπεδο. Τι νομίζει ότι θα κάνει. Πήγε να βγάλει μια φωτογραφία, πήγε να ζήσει το όνειρό της. Μήπως μπας και δεν και τι, κατάλαβες. Την κόκκινη του μπούρμου την πνίγεις, λέει ο γιατρός. Την κόκκινη του μπούρμου, φυσικά την πνίγω, δεν θα την πνίξω. Γιατί την πνίγεις. Γιατί με άρεσε, φίλε, και έχω μεγαλύτερη φανέλα πλέον. Έτσι, έτσι. Και εγώ θα πάρω και τα σφυριγματάκια μου, τα παραπανήσετε. Εξηγώ απλά. Α, έτσι. Μη φανέλα, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, κάτσε, συγγνώμη, δεν το πήρε. Πέρσι, γιατί δεν έπαιρνε τη φανέλα. Γιατί να την πάρω. Γιατί δεν έπαιρνε σφυρίγματα πέρσι. Πέρσι δεν γινόταν να πάρω σφυρίγματα πέρσι. Γιατί. Γιατί ήταν αλλού τα λεφτά. Φούρνη Βενέτη, πιο ισχυρή. Φούρνη Βενέτη, υπάρχουν τα λεφτά αλλού. Έτσι. Λαμία, πιο δυνατός. Κύριε Θόδωρε μου, έτσι είναι απλά στα λέω. Δεν είχε ο Θόδωρας να δώσει. Τώρα δίνει. Τώρα κάτι πρέπει να έχει να δώσει. Γιατί μάλλον με τις δύο χρονιές που μείναμε εκεί γεμίσαν τα ταμεία. Κάτι παίχτηκε. Κάτι έγινε. Κάτι μπορεί να έγινε. Μάλιστα. Εντάξει. Σ' αρέσει αυτό. Φυσικά. Όχι, δεν μ' αρέσει, διότι αυτό που γίνεται τώρα αναγκαστικά θα γίνει. Αλλά εγώ τη ρετσινιά δεν τη βγάζω δύο χαμένες χρονιές. Έλα. Ναι. Δεν παίρνει άφηση αμαρτιών ο κύριος Θόδωρος από μένα. Από μένα άφηση αμαρτιών δεν θα πάρει. Δύο χαμένες χρονιές. Γι' αυτό και τα βλέπεις στο γήπεδο, ενώ υπάρχει λαός, δεν πάει. Ξενέρωσε. Ο κόσμος θέλει να πάει όταν θα είναι στα επίσημα μάτς στο Χαριλάο να γεμίσει 10, 11, 12 χιλιάδες. Να δεις, εγώ σου λέω του χρόνου. Ένοχοι βγήκατε. Άσε τι βγήκανε. Αυτά που λες τώρα καλά τα λες. Ένοχο, βγάλει τον κόσμο ένοχο, δεν με πειράζει εμένα. Να δεις ότι την επόμενη χρονιά στην πρώτη αγωνιστική, στην επίσημη, στην Super League, ο Άρης την πρώτη αγωνιστική στο Χαριλάου θα έχει πάνω από 17.000 και ας παίζει με τη Λιβαδιά. Από τώρα στο λέω. Στα έλεγα από πέρσι, στα λέω και τώρα. Βαρέθηκε ο κόσμος αυτό το. Να ανεβούμε, να δεν ανεβούμε. Η φανέλα και μόνη της από γάμα εθνική πρέπει να ανέβαινε με τη μία. Β και μετά Α. Τελειώσαμε. Δεν παίρνει άφηση αμαρτιών από μένα. Συγγνώμη που σου λέω, κύριε Θόδωρε, αγαπώ, εκτιμώ, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα που και πέρα δεν σε κάνω ιερό επειδή ανέβασε την ομάδα στη Super League, θα έκανε το αυτονόητο πρόπερση, όχι φέτος. Πάμε παρακάτω. 2-31-0-90-90-90. Να τα βαριά. 2-31-0-98-80-90, 9-55 κενό, το μήνυμά σας το 54.344. Ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ εχθές. Ορίστε. 3-40, όχι 3-44, 54-3-40, ναι. 54-3-40, εγώ μπερδεύτηκα. Ο χειρότερος παίκτης για μένα ή για σένα.
Για μένα. Για μένα. Με απογοήτευσε ο Μαουρίτσιο. Για μένα ο Μακ. Ο Μακ. Ναι. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Ναι. Δεν, γι' αυτό και τσατίστηκε κιόλα. Με Μπακ τον Κολοβέτσιο. Αυτό ήθελα να σου πω. Διότι στο 4-0 δεν μπόρεσε ούτε καν εκεί να φανεί. Άλλοι πήραν τη δόξα γι' αυτόν. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Εδώ, γεια σου. Τι γίνεται, γιατί δεν ακούγεται αυτό. Μια χαρά ακούγεται. Καλημέρα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, δεν ακούγομαι. Κλειωμένη είναι, ρε. Έλα, κλειωμένη. Κλειωμένη. Λοιπόν, δικό μας παιδί είναι. Γεια σου, Κλεό. Άκου, γεια σου, ρε. Λοιπόν, γεια σου, ρε. Τι είδαμε στο παιχνίδι. Είδαμε κάποιον προπονητή που λέγεται Ζυγκόζης και κάποιον ποδοσφαιριστή της Δόξας Δράμας, όπως πριν από λίγες αγωνιστικές ο κύριος Γκόνιας, να τα έχουν χαμένα. Μίλησαν για μια τυχερή νίκη του Άρη. Ναι. Δεν είδα εγώ καμιά τυχερή νίκη του Άρη. Είδατε εσείς τυχερή νίκη του Άρη? Η Δόξα Δράμας από το πουθενά, χωρίς μισή φάση, προηγήθηκε με ένα γκολ από καραμπόλα. Ήταν τυχερή η νίκη του Άρη? Στο δεύτερο ημίχρονο όχι, αλλά στο πρώτο μας πηγαίνανε κόντρα. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε μπαλιά, Κλειό. Στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην άνοιξε μπαλιά, να μην μπορούσε να αλλάξει μπαλιά, αλλά η Δόξα Δράμας δεν έκανε μισή φάση. Μισή φάση. Και το γκολ που έβαλε ο Άρης ήταν πεντακάθαρο, μην τα λέμε τώρα offside. Δεν ξέρω, δεν το είδα. Η R3 το είχε κλείσει το κανάλι, είχε πρόβλημα, δεν το είδα. Ναι, 100 φορές ο Άρης φέτος έχει κοπεί με ανύπαρκτα offside. Ωραία. Της φεύγει από πίσω 100 μέτρα και το δίνουν offside. Συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε. Είδαμε, λέει, ποιος είπε για την κόκκινη του Μπούρμπου. Ο γιατρός. Δεν τον ακούμπησε καθόλου ο Μπούρμπος. Ο άλλος έπεσε, λες και τον πυροβόλησε ο αστυνόμος Θεοχάρης. Καλά λέει. Τι είναι αυτά, ρε, που λέτε, ρε. Μόνο για να γαμίσουμε όλους, ρε. Το κλαίω, ρε. Τι να πω τώρα, ρε. Πέσανε οι γραμμές. Ξανακαλέστε. 2-31-0-90-90-90. Αυτός που λες. Αυτός που χειδεολόγησε και τον έκλεισε ο Χιλιτίδης. Λες και είχε κανένα τέτοιο να. Ενώ του αρέσει το αντίθετο. Έλα. Τι έλα. Θέλει να το κάνει από την άλλη μεριά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή το ποδόσφαιρο σε ανθρωπίνη. Είναι αμφίδρομη. Το ποδόσφαιρο σε ανθρωπίνη. Παιδιά, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Αν δεν έχετε όρεξη. Εντάξει, δεν είναι εκεί ναι. Τώρα τι ήθελα να σου πω για τον Άρη που μου είχε πει για το. Για το κομμένο. Τι είπε ο Κλειωμένης τώρα για το. Να, τώρα τίποτα το μόνο γιατρός. Όχι, τώρα το θυμήθηκα. Ναι. Καταρχήν, αυτό που λέω για το πρώτο ημίχρονο Άρης δεν έπαιξε. Διότι ήταν η πολύ βαριά ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο με την αλλαγή του Πλατέλα και Παυλίδης. Την κόκκινη του Μπούρμπου την πνίγεται ξανά μηνύματα. Ναι. Αλάφρωσε η ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει, ναι. Έγινε πιο γρήγορη με Πλατέλα και, και Παυλίδη. Και είδες πως άλλαξε η ομάδα κατευθείαν. Τυχερός. Πάρε γραμμές, ρε Γιάννη. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Τυχερός ο Άρης που δεν έβγαλε την Σοφάρη γιατί ήταν offside. Πάμε καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρε. Είμαι το παιδί χθες που μετά τον αγώνα εκεί στην καφετέρια σας είδα. Ποιο από Κρύα Βρύση, ξέρει ο διπλανός. Να τους ο Κρύας Βρύσης, κατάλαβα εγώ, εκεί ο ψιλόλιγνος θα πούμε. Η παραδοσιακή συμπεριφορά που σου είπα με τη σκούφια, είχε σκούφια, όχι, δεν θυμάμαι. Όποιος ξέρει από μπάλα. Σε θυμάμαι, ναι, σε θυμάμαι. Όποιος ναι. Ξέρει από μπάλα, ο Βαλεριάνος έφαγε πεσήματα λόγω μη κάλυψης από Μπαργκάν και μου μην. Βάλτο ρε Ματσούκα να γίνει 2-0, βάλτο ρε Κάσες, βγάλε Γουνδουλάκι που τρεκλίζει ρε Δικόση, λέει ο γιατρός. Που ήταν με τη Δόξα Δράμα. Να σκάσεις εκεί πέρα. Όπου και να πηγαίνεις γιατρέ φέτος με τον Άρη, πίκρες άτρος. Ναι. Έτσι εκεί πέρα. Έβαλε στόχο να μην ανέβει ο Άρης, ανέβει ο Άρης. Έβαλε στόχο να πέσει η Λάρισα, θα σου δει η Λάρισα. Ναι. Ό,τι στόχους έχεις βάλει φέτος θα πέσουν στο κενό όλοι. Ναι. Καταραμένος. Πού να πάρει και πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Σε βλέπω να αλλάζει Ήπειρο. Όχι τέτοιο. Συνέχα, φίλε. Λοιπόν, αυτό που λέει, η ομάδα απόδειξε ποια είναι. Απόδειξε. Απέδειξε μας και εσύ ποια είναι. Τρεις κουβέντες πες. Λοιπόν, θέλω να σε το ακούσω. Πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Θα έλεγε και θέλουνε, δεν θέλουνε. Ναι, με ποια, πώς, τι, πώς θα το πάρεις. Παίζουμε ένα με σύστημα, με αγωνιστικό. Με Τάρκα και Λεμιό. Μπράβο. Με Λεμιό τώρα μ' αρέσει που το είπες. Δηλαδή, ρε φίλε, κάνατε 16 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές για να πάρετε το πρωτάθλημα με τον Μπέλκα και το Λιμιό. Δηλαδή ο πισινός του Σαββίδη. Και με Πέτρα και Λιμιό και με 16 εκατομμύρια το πρωτάθλημα είναι του ΠΑΟΚ. Μην το κλείνει το παιδί από την Κρυαβρύση το παραβατικό. Δηλαδή για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με τον Μπέλκα και το Λιμιό
Οι μελανιές από τον πισινό του Σαββίδη, από τα πιασίματα, πρέπει να είναι. Ρε, είναι ασύλληπτο. Και δεν έχουν κάνει παοξίδες επανάσταση ακόμα. Εντάξει. Και έρχονται οι γκόμενες στη θύρα 4 και στη θύρα 5 και στη θύρα 1 και λένε τσα τσα τσα. Και λέει από το 8 μέχρι το 45 του είπα δεν ακουγόταν. Καλά κάνουν. Τσα, άντρα τσα, ψάχνουν οι γυναίκες, χορηγός, το έχω πει. Μη φωνάζεις. Καλημέρα. Ναι. Έλα, έλα φίλε. Έλα τρελαγόλ, τι κάνεις καλά. Έλα δικιά μου, πού είσαι εσείς, περίμενα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι κάνετε ρε παιδιά, να πούμε όλα καλά. Καλά ρε, για πες μου ρε. Γεια σου ρε φίλε, πολύποδες έχει. Έλα μωρί που έχω πολύποδες, εσύ πως ακούγεσαι εσύ. Εγώ είμαι άρρωστος ρε, καραγκιόζι. Να σε ρωτήσω. Έλα ρε πιφρύ, εγώ σας αγαπάω. Σοφία Λεοντίτσι έσπροχνες τώρα που έφυγε από το Style Rock, στη Σοφία Λεοντίτσι. Δεν σ' ακούω καλά ρε. Σοφία Λεοντίτσι, λέω έσπροχνες. Ας τώρα ρε να πει το φέλο. Λέγε ρε. Φίλε, το Ραπτόπουλο τον έσπροχνα ρε τα. Είσαι ποιος είσαι, ο Iron Man, ο Σιδερένιος. Μ' αρέσει το γούστο σου φίλε, σε ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έκλεισε ο τραχανός. Σε τι καλά τον είχα τώρα εκεί. Αυτοκλείστηκε, αυτοκλείστηκε. Πολύποδας στο λαρίγκι. Πεθαίνεις από αυτό. Αυτός δεν πηδάει ούτε με αίτηση ρε φίλε. Από αυτό πεθαίνεις θα ξέρεις. Τίποτα με αίτηση. Καλημέρα ναι. Ναι. Οπα. Καλημέρα φίλε. Λογιστής ρε φίλε. Τι τάκ τουκ τάκ. Πάμε Χιλιτίδη πάρ' τους. Καλημέρα. Δεν ναι. Έλα, πάμε. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Όλοι πλακαντίδη σήμερα. Ναι, όλοι, δεν ξέρω όλοι. Μπράβο. Ο Τσίπρας σας έχει κάσει, σας έχει διαλύσει τα μυαλά. Ναι, όχι, μπορείστε. Σας έχει πάει το μισθό στα 300 ευρώ, τη σύνταξη στα 200 και εσείς ακόμα και είστε. Σήμερα. Έλα τα γάρια λέγεται. Τα γάρια. Μη φωνάζεις στον κόσμο, μην το λες τα γάρια. Όλοι πλακαντίδη λέει σήμερα, ο κλεωμένος την είδε αλλιώς. Κλεωμένος φυκτό σήμερα. Ο κλεωμένος από γέννη την είδε επιβίτορα. Σήμερα την είδε μαύρη ζώνη και φταντάνε να πούμε ο τύπος. Πήγε να γίνει ανάποδο, ανάποδο να πούμε. Κωστή, ποιες κάνεις ζεστό ρε, κάνεις ζεστό, πάρε καμία Παναντόλ. Τι να κάνω, ζεστό με Παναντόλ. Θα πάρε μια Παναντόλ εκεί να πούμε. Δεν παίρνω φάρμακα, δεν παίρνω. Πες εκεί τόσο ουσία του Τσακ Νόρις που έχεις δίπλα στο Βασίλη. Εγώ... Δεν είναι Τσακ Νόρις. Εγώ φίλε κάθε Χριστούγεννα κάνω ό,τι υποβολή στον εαυτό μου να αρρωσταίνω. Κωστή, ναι. Άκου ρε φίλε, αυτό που έλεγες στην αρχή και έχεις δίκιο. Αγγλία ρε φίλε. 72-73 μάτσε το Δεκέμβριο μήνα. Δεν σταματάμε ποτέ. Παίζουν συνέχεια μεσοβδόμαδα. Δεν νομίζω ότι σταματάνε οι εκπομπές. Ούτε κάνουν απεργία την Τεμπελχανάδες. Δεν νομίζω. Μα είναι όλα ρε. Μεσοβδόμαδα μάτσε πρωτοχρονιά. Τώρα την Πέμπτη Τεμπελχανάδες θα κάνουν απεργία εδώ πέρα. Οι αρχιτεμπέλιδες. Θα παίξουμε την Κυριακή και μετά θα παίξουμε μετά από τρεις εβδομάδες. Θα κάνουν απεργία. Κύριε φίλε, καταρχήν έχουν και προϊόν. Τώρα εμείς έχουμε εδώ πέρα. Αυτοί έχουν προϊόν εκεί και πουλάνε. Έχουν ποδόσφαιρο, υποδομές. Εμείς τι είμαστε εδώ, τι να πουλήσουμε εδώ πέρα. Σούπερ λίγδα. Τι να πουλήσουμε. Δεν είναι το πρόβλημα να πουλήσει. Όχι, δεν είναι το προϊόν. Παίξε να δούμε λίγο ό,τι να δούμε. Να περνά χρόνο. Δηλαδή θα κάνουμε τώρα 17 Δεκεμβρίου και μετά πόσο είναι. Θα δούμε μπάλα 6 Ιανουαρίου. Κάτσε ρε περίμενε. Θα έχει κάτι κύπελα Ελλάδος εκεί του πισινού. Ένα αγώνα εκεί το κύπελο και μετά είναι και ένα ακόμα αυτό με το 16. Θα πριστούν τα μάγουλά τους από το φαΐ. Θα κλείσουν οι αρτηρίες τους. Τα στομάχια τους. Θα φτύσουν το γάλα της μάνας τους από το κρασί. Όχι, η πλάκα ποια είναι. Θα τρακέρουν στις νησίδες. Θα τρακέρουν. Μετά τρέχουμε, δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες. Βάλτε εμβόλυμες μετά, Άρον Άρον. Δεν βγαίνουν μετά οι ημερομηνίες. Κάθε χρόνο δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες. Δώσε μετά. Πώς εμβόλυμες. Έτσι. Και έχουμε τρεις εβδομάδες τώρα και χωρίς λόγο. Έτσι. Θα μπορούσαν να βάλουν δύο εμβόλυμες αγωνιστικές, 27-28 κάπου εκεί, έτσι, που είναι στο ενδιάμεσο. Να μην πριστούν όπως λέει και ο Ραπτόπουλος οι ποδοσφαιριστές από τις Γαλοπούλες και από αυτά να αναγκαστούν να παραμείνουν αθλητές και να μην γίνουν μοσχάρια. Κλείνουν τα γυμναστήρια. Και κλείνουν. Μετά τρεις του μηνός εκεί, δύο μέρες μετά την πρωτοχρονιά. Ρώτησε τη γυναίκα του Μαρίτσι, τη γυναίκα του πρίγκιπιτ που θέλει να βγει. 27 και 3 βάζει αγωνιστική άμα θε να έχει πρωτάγωνα. Όχι, 27 και 3. Πρέπει να βγουν σέλφι στο τζάκι, δεν γίνεται. 21 μέρες εσύ είναι, 21 μέρες άστο, πάει ξανά από την αρχή το πρωτάθλημα, 21 μέρες απραξία. Ξανά προετοιμασία ομάδα σαν ρε φίλε, πλάκα κάνουμε τώρα. Είναι εδώ, τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Γεια σου. Γεια σου. Έλα φίλε, ναι, ναι. Κωστή, καλημέρα ρε. Όχο, μπας κλάς. Πού είσαι ρε μπας κλάς. Γεια σου μπας κλάς. Καλημέρα και σου όλη την παρέα. Με 4 κουτάλια καφέ ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ακούς, εγώ και εσύ έβαλες. Άσε ρε τώρα αφού εσύ μ' είπες. Σε έβαλα δυο και μέσα άλλα δυο. Λέγε μπας κλάς. Τι είναι, καφέ θέλω να πιω ρε. Ακούς, Κωστή. Καφέ όχι. Καλημέρα και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στο ακροατήριο. Κωστή, να σε ρωτήσω κάτι ρε. Είχες πει στην αρχή της εκπομπής σου κάτι για βαριά σύνταση και μεγάλες δίκες αντιπάλων. Μπορείς να βάλεις στο κλίμα σας παρακαλώ γιατί δεν άκουσα καλά. Λέω, ο ΠΑΟΚ δεν πιστεύω ότι κέρδισε παραπάνω από 4-0 τον Παναθηναϊκό.
Και όμως συμβαίνει. Όχι, συμβαίνει αυτό που λες, δηλαδή. Δεν έχουμε κερδίσει άλλες δύο φορές με 4-0 και με 4-1. Σίγουρα και σε ένα παιχνίδι τώρα δεν είναι 100% σίγουρο. Σε ένα 5-1. Μας είχε βάλει το τελετ, ήταν 5-0 και σκόραρε στο τέλος ο Ελευθεριάδης με πέναλτι. Θυμάστε που ήταν παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού τον Ελευθεριάδη. Πότε έγινε αυτό, ποιον Ελευθεριάδη? 74-75 κάπου εκεί. 5-1 πού? Στην Τούμπα, ρε. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρο αν ήταν φιλικό ή επίσημο παιχνίδι. Δεν υπάρχει 5-1. Ναι, και αυτό σου λέω. Δεν είμαι 100% σίγουρο σου λέω. Αν ήταν φιλικό ή επίσημο. Δεν υπάρχει 5-1, ρε αδερφέ. Άκου λίγο, σε παρακαλώ. Δεν είπα ότι υπάρχει. Σε φιλικό μπορεί να υπάρχει. Σε επίσημο δεν υπάρχει, σου λέω. Άκου λίγο. Είχε πει, αν κατάλαβα καλά, ότι ο Ερακλής έχει κερδίσει στο Παναθηναϊκό. Έκανε στο Παναθηναϊκό τη μεγαλύτερη ήττα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν είναι έτσι. Αυτό το λέω κατηγορηματικά. Να σου πω ποια είναι η μεγαλύτερη ήττα του Παναθηναϊκού. Ναι. Είναι από την ομάδα του Στέφανου και του Χατζηνάκου. Ναι. 7-0 αγωνιστική περίοδο ήταν προπολεμικά. Δεν είμαι 100% σίγουρο, αλλά το έχω γραμμένο αυτό στο αρχείο μου. Και αυτό που λέω το λέω από δεν μήνες. Υπάρχει Άρης 7-0. Υπάρχει, ψάξε και θα βρει. 7-0. Ναι. Κατηγορηματικά σου λέω. Σου λέω προπολεμικά σου λέω. Δεν υπάρχει νίκη του Άρη με 7-0 τον Παναθηναϊκό. Πάλι τα ίδια. Αφού το έχω στο αρχείο μου περασμένο. Θα σου έλεγα που το έχει περασμένο. Πώς? Ναι, δεν υπάρχει λέω. Εντάξει, λες εσύ, εγώ λέω ότι υπάρχει, δεν μπορούμε άκρη. Βρες χρονιά. Λοιπόν, άκου τώρα, θα σου πω τώρα, τις ήττες του Βάζελ, τις μεγαλύτερες, από μνήμης, έτσι. Τώρα δεν έχω αρχίσει το βολτάμο. Μεγαλύτερη ήττα του Παναθηναϊκού είναι το 6-0 με τον Ηρακλή. Πάει. Γιάννη, δώσ' μας και σε τα φώτα σου από μέσα από τα Google και από αυτά. Λες εσύ, κάτσε σου πω κι άλλες ήττες. Με 6 γκολ διαφορά, έχει χάσει και από το Γαύρο. 8-2. Το 8-2 είναι μικρότερο από το 6-0 γιατί έβαλε 2 γκολ και μετράει. Είναι 2 γκολ διαφορά, 6 γκολ διαφορά είναι. Ναι, αλλά έβαλε 2 και μετράει τα 2 και εκτός έδρας. 6 γκολ διαφορά είναι. Αλλά σου λέω κατηγορηματικά. Ρε γαμώ την τρέλα σου. Ρε εσύ, άμα κερδίσω εγώ εσένα 6-0 στην έδρα μου και χάσω 8-2, ποιος περνάει? Φυσικά αυτός που κερδίσει 6-0. Αυτό λέμε τόση ώρα, ρε. Μας βγάζει το λαρίγκι που είναι πρισμένο τώρα, μας το κάνεις μπαούλο να με. Το λαρίγκι. Πάντως, το λέω κατηγορηματικά ότι υπάρχει 7-0. Το έχω γραμμένο από χρόνια εγώ αυτό. Πώς είσαι μεθυσμένος όταν το έγραψες, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, εσύ το λες. Βρε, άμα ο Άρης κέρδισε 7-0 τον Παναθηναϊκό, οι σουπεράδες θα είχαν βγάλει 80 φωτογραφίες από το μάτσο αυτό. Και τρελός, ρε. Προπολεμικά λέει. Ρε, το 30 σου λέω τώρα. Με τι ρε φίλε. Μπας κλάς μιλάει, ξέρει. Μπας κλάς μιλάει, 1930. Άρης Παναθηναϊκός 7-0. Να τα. Τι να βρούμε εσύ, 1930. Γιάννη, ευχαριστώ Γιάννη. Για την ακρίβεια είναι 15 Μαΐου 1932. Είδε Κωστή που θυμόμουν πολύ καλά τι έλεγα. Στι Σπάνιες ήταν τότε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν διευκρινίσα σε ποιο πρωτάθλημα ήταν. Είπα για μεγαλύτερη νίκη. Η μαμά τη Σαμπουτζάκη είχε συλλάβει τη Σαμπουτζάκη. Και να τον μειώσει το φίλο. 1932 είχε γεννηθεί η μητέρα μου. Η μαμά μου. Ο Λάκης Πετρόπουλος γεννήθηκε το 32. Ακούς. Μη φτάνει. Διάλειμμα. Δεν μπορώ άλλη παρεθοντολογία. Μη. Εντάξει, πάει. Καλά, έχει δίκιο. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού.
Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο 370 λέει να δω τι κολοτούμπα θα κάνει στο Μάιο που θα σηκώσει το 8ο σέριο θρύλος. Εάν το σηκώσεις αυτό το πρωτάθλημα, θα το πιο μάγκικό σου τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν σε βλέπω. Ο Κλοπ έρχεται και λέει ότι σημαίνει επίσης πως είναι στα μαχαίρια με Αλέγκρο την μπάλα. Υπάρχει Αλεξάνδρος Σάντρο δεξής full back που πήρε ανάσες και επομένως αστέρας ονόματι Μπραντετέσκι, το 3-5-2 με την μπάλα πίσω από ο Ιγκουάιν σε ελεύθερο ρόλο είναι μονόδρομος. Ιστερόγραφο. Απολογούμε για σήμερα, γύρισα 11.30, τρέχω, είστε το καλύτερο παρεάκι, καλή συνέχεια. Λέει ο φίλος μας ο Κλοπ. Καλημέρα. Έλα φίλε. Χαιρετίσματα. Έλα φίλε. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα φίλε. Κωστή καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Ναι. Φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, είναι... αδερφέ, είσαι εσύ που μας λες καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Ο Κώστας είμαι από Αθήνα, ο Αγγλής. Γεια σου, φίλε Κώστα. Τι κάνουμε. Πολύ καλά. Καλά. Όπως είχα έρθει και το Πάσχα που είχαμε κάνει μαζί εκπομπή, σου είχα πει ότι εκτός από Άκη είμαι και δόξα δράμας. Ναι. Δεν χάνω παιχνίδια της δόξας. Ναι. Όταν έρχεται εδώ Αθήνα, είχα πάει και στην Ελευσίνα να τη δω με την Καλυθέα και βλέπω και τα μάτια την τηλεόραση. Λοιπόν, το μάτι της Κυριακής με τον Άρη. Η ομάδα έτρεξε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Έτρεξε πάρα πολύ, βοήθησε και το στήσιμο του Άρη που ήταν πολύ κακό. Κρίμα που δεν ήμουν στη Δράμα να το δω παρέα με τον Βασίλη να πάμε και για Τσίπουρα μετά. Τέλος πάντων, η Δόξα έχει πολύ καλά άκρα. Παίζει με τον Μπαϊκαρά και με τον Ματσούκα. Τον Μπαϊκαρά τον μελετήσανε καλά και τον κλείσανε. Ναι. Το Ματσούκα δεν τον είδανε καλά, είχε πολύ καλά πατήματα, με αποτέλεσμα τους κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ότι τα αμυντικά χαφ επίσης του Άρη πέφτανε πάνω τη δεύτερη πάνω στην μπάλα. Με αποτέλεσμα η Δόξα να κερδίζει συνεχώς χώρους και από ένα σημείο και μετά να αρχίζει πλέον να έχει και έπαρση. Ο Άρης έχει ένα αμυντικό χαφ που ξέρει μπάλα, είναι καλός πασέρ, είναι ο Μουμίν, ο οποίος όμως άμα πέσει πάνω του δεν σε κόβει εύκολα. Κωστή, σε ακούω πάρα πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι με το. Ναι, έχει κλείσει η φωνή μου γι' αυτό, επειδή μιλάω. Όχι, όχι, τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Ήταν μακριά από το μικρόφωνο γι' αυτό. Ναι. Τώρα καλύτερα. Έλα, πάμε τώρα. Αυτή η έπαρση τώρα όμως τι δημιούργησε στην ομάδα. Η ομάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή τη φυσική κατάσταση να μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλούς ρυθμούς και με μεγάλη ένταση σε 90 λεπτά. Ναι. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ότι φτιάχτηκε ουσιαστικά μέσα στο Σεπτέμβριο. Άρα λες πλήρωσε την όχι καλή διάρκεια που έχει στο παιχνίδι της. Αυτό μου. Ακριβώς. Ναι. Αυτό φάνηκε εντελώς στο δεύτερο ημίχρονο, όπου πραγματικά η ομάδα κολοκάθισε. Συγγνώμη τώρα που λέω και τι χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη. Εντάξει, είναι πολύ κακό για αυτή η έκφραση, ναι, κάθισε. Και ναι. Επίσης πολύ αρνητικό σε όλο αυτό που σου εξήγησα είναι η παρουσία του Γουνδουλάκη, που πολύ σωστά την είδε ο γιατρός και σου στείλε μήνυμα. Ο Γουνδουλάκης είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Παλέμαχος είναι όμως, ε. Είναι παλέμαχος, είναι πολύ άργες οι κινήσεις του. Είναι πιο άργος από το θάνατο που λέει και ο Αλέφαντος. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτή η τρύπα να φανεί ακόμα περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο που ανέβασε ταχύτητα ο Άρης και ήδη υπήρχε η κούραση του Ριζογιάννη. Ο Ριζογιάννης αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό εξάρι της Δόξας που τρέχει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο εξάρι καιρό. Στην κατηγορία, έτσι. Νομίζω πρέπει να είναι το καλύτερο εξάρι, όντως. Ναι. Με αποτέλεσμα άργησε πολύ ο Δικόζης να τον αλλάξει. Αυτό ήταν το λάθος του για μένα. Και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να απεγκλωβίσει με κάποιες κινήσεις τον Μπαϊκαρά. Δυστυχώς ο Πεταβράκης από τα αριστερά δεν ανεβαίνει να κάνει το overlap, να πάρει κάποιο παίκτη και να ελευθερωθεί ο Μπαϊκαρά. Γιατί πραγματικά είναι ένας παίκτης ο Μπαϊκαρά ο οποίος όχι μόνο επιτίθεται, κάνει και πολλή άμυνα. Με αποτέλεσμα να σπαταλάει και αυτός πολλές δυνάμεις. Ο Μπαϊκαρά Μαρτούκας, σε 4-4-2, ναι. Δεύτερο φόρ τον βάζεις. Ο Μπαϊκαρά μπορεί να παίξει και δεύτερο φόρ γιατί είναι ένας περιφερειακός παίκτης ουσιαστικά και έχει καλά πόδια. Και έχει καλά πόδια. Ήταν από τους αγαπημένους μου στον Πανθρακικό όταν έπαιζε. Ο εγώ δεν τον είχα μελετήσει, απλά τον είδα με τα μάτια μου. Έχει γιατί παίξει η αλήθεια είναι ότι όταν στον Πανθρακικό βλέπω... 3-5-2 έχει παίξει όλη την πλευρά. Έχει μάλιστα παίξει 4-4-2 δεξί μπακ.
4-3-3 δεξί εξτρέμ. Έχει παίξει δεκάρι σε 3-5-2. Έχει παίξει πολλές θέσεις και πολύ καλά. Πριν από τρία χρόνια, ας πούμε. Ο αγαπημένος παίκτης δηλαδή του κάθε προπονητή. Που κάνει πολλές δουλειές. Είναι ένας τύπου όπως ήταν παλιά ο Μαλαδένης, που έπαιζε πάρα πολλές θέσεις, όπως είναι τώρα ο Μπακάκης. Και παίκτης ο οποίος είναι πιστός σε αυτό που θα του πει ο προπονητής. Δεν θα παρεκκλίνει από αυτά που θα του πει ο προπονητής. Και θα προσφέρει τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο εκτρά. Μόνο μία σημείωση απλά για τον Στέφανο να του πω. Πες μου. Γι' αυτό με τους μετανάστες που έλεγες ότι σκίζουν τις βάρκες και ναι, πέφτουν και πάμε και τους σώζουνε. Έχεις δίκιο. Όμως, αν δεν πάμε εμείς να τους σώσουμε και πάει η Τουρκία να τους σώσει, τότε θα έχουμε άλλα ντράβαλα. Γιατί οι Τούρκοι μετά θα λένε, πάμε και κάνουμε διάσωση εμείς στο Αιγαίο, άρα πλέον το Αιγαίο κατά κάποιο τρόπο το διεκδικούμε και εμείς. Αυτό είναι το κόλπο. Φίλε μου, και μία υποσημείωση. Λοιπόν, σωστό. Και μία υποσημείωση για το παιχνίδι. Έχω να πω ότι το λάθος που κάνουν πολλές ομάδες είναι ότι δεν υπολογίζουν ότι ο Άρης φέτος τρέχει 90 λεπτά. Κατασπαταλούν πολλές δυνάμεις και από το 60 και μετά ξεμένουν από δυνάμεις και άρρωστο εκμεταλλεύεται αυτό, γιατί είναι η μοναδική ομάδα στην κατηγορία που τρέχει 90 λεπτά. Η δεύτερη ομάδα που είδα μετά τον Άρη είναι ο Κισαμικός, που έκανε τρομερή εντύπωση από φυσική κατάσταση, που ήμουν στο γήπεδο και είδα το Κισαμικό. Μάλιστα. Η μοναδική ομάδα που έτρεχε τόσο πολύ μετά τον Άρη που έχω δει σε όσα παιχνίδια είδα τον Άρη με αντιπάλου. Εγώ δυστυχώς. Έπεσε. Και η Δράμα έπεσε. Ναι. Και ο Εργοτέλης έπεσε. Εγώ τον Άρη δεν τον είχα δει μέχρι στιγμή, τον είδα μόνο προχθές. Είναι η μοναδική ομάδα που για μένα αυτή τη στιγμή τρέχει 90 λεπτά. Ένα στοιχείο που δεν το είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο σε αυτήν την κατηγορία. Είχε πολλές δυνάμεις και αυτό φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο που ανέβασε στροφές. Και εντάξει, τι να πω, το δεύτερο γκολ που έβαλε ο Άρης ήταν πανδεσία. Δηλαδή έμεινα με ανοιχτό το στόμα και έλεγα, αν το πάρει έτσι το μάτσο ο Άρης, τουλάχιστον χαλάλι του, γιατί μπήκε γκολάρα. Λοιπόν, Κωστή, όταν ανέβω Θεσσαλονίκη θα περάσω να τα πούμε. Εδώ θα είμαι πάντα μέχρι το θάνατο. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη, καλημέρα στην παρέα σας, στο Στεφανάκο, στο Βασίλη, στον Νικολίπτη, στον κύριο Γιάννη Γελιτίδη. Να μην πάρετε κανένα παυσίφωνο, να μην σας περάσει ο λαιμός κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί? Με αυτά τα λόγια που λέτε, για αυτόν τον μεγαλόκαρδο τον άνθρωπο που όταν ανεβαίνει στην πόλη σας, αναστενάζουν όλες οι ταβέρνες από τα παϊδάκια και από τα καλαμαράκια και από τα σουζουκάκια και από τα μπουρμπούρια που αφήνει, συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Δεν τρέπεστε? Όχι, δεν τρέπομαι. Να προσέχετε και στη Θεσσαλονίκη τη διατησία σας και τους διατητάς που διατησία ορίζετε. Yeah. Βεβαίως, γιατί το τελευταίο διάστημα, εντάξει, τα είπε δηλαδή και ο προϊστάμενός μου, έτσι, ότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν φέτος, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το μένος από τους διατητάς της πόλης σας, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιο μένος? Δηλαδή αυτές οι λάθος αποφάσεις, το δίθεν ανθρώπινο λάθος. Ποιο ανθρώπινο λάθος? Μα ναι, είδατε και προχθές πάλι, είδατε τι γίνεται. Τι έγινε? Με τους διατητές, δηλαδή πέναλτι δεν δίνουνε, πέναλτι εις βάρος δίνουνε. Δηλαδή σε συγκεκριμένα φιλικό μάτς, δηλαδή γιατί δεν λέτε για το 4-0 το φιλικό μάτς που έγινε στην πόλη σας? Φιλικό, παίζει κατηγορία. Βεβαίως κύριε Ραπτό, γιατί προχθές δηλαδή στην Ξάνθη τι ήτανε το μάτς? Ναι. Βεβαίως κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Δηλαδή δεν μου λέτε παίχτη σαν το Μυραλά έχετε εσείς στην πόλη σας δει ποτέ? Κοίταξε, κάτσε να δούμε σε τι κατάσταση είναι και ο Μυραλά. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, εάν δηλαδή γυρίσει πάλι ο ποδοσφαιριστής ο κύριος Τωροσίδης και κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στο λιμάνι. Στο μήνα του Πασά, πάνω, δηλαδή, στο μήνα πάνω σκολικοειδίτητα και θλάση θα έχει ο Τωροσίδης. Και τι σας πειράζει εσάς κύριε Ραπτόπουλε? Πειράζει εμένα. Το δικό μου πισινό θα πιάσει. Άνα, μπράβο. Του βρούτου θα πιάσει. Ναι, και κάτι άλλο. Γιατί δεν είπατε για την ομάδα της πισινό, καρδιάς σας που σας... Και το δικό σου το πισινό θα πιάσει που θα σε ξεγελάσει με ένα γέρο το ροσίδιο βρούτου. Εντάξει, εμείς το ξέρουμε από τότε που ήρθε το δολάριο τότε στο λιμάνι. Σε πλήρω, τον πλήρωσε ένα κατεμπύριο. Δηλαδή τσούζι. Εντάξει, καλά. Ναι. Και τι να κάνουμε αφού ο μεγαλόκαρδος έχει άπλα. Ο μεγαλόκαρδος θα κάτσει τώρα τρίτος. Μετά την ΑΕ και τον ΠΑΟΚ θα βγει τρίτος. Θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια στο Ρέντι. Έτσι λέτε εσείς κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι, αλλά λέω. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σερτάκης Λεμονής, ναι, αυτόν που χλέβασε ο κύριος Βασίλης εκεί που έχετε δίπλα σας, ναι, με το χόρτο που δεν, ναι, κουρεύτηκε. Ναι. Έτσι. Εντάξει, να τα λέτε και αυτά.
Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς ήταν τώρα, γιατί το λέει αυτό ο κύριος Βασίλης για τον Χλεβάζη. Ένα μηδέν με το Λιολίδη, νομίζω σε εκείνο. Μάλιστα. Ναι, αλλά και δεν είπατε όμως, κύριε Ραπτόπουλε, ότι και η ομάδα της καρδιάς σας, σε αυτό που σας έλεγε ο Μπάικλας. Α, και ο κύριος Μπάικλας είχε καιρό να εμφανίσει. Τι έγινε, έπαιρνε σε άλλα ραδιόφωνα, τηλέφωνα και έβγαινε. Δεν ξέρω πού έβγαινε. Ναι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, γιατί δεν είπατε για εκείνο και το παιχνίδι, το fair play του Παναθηναϊκού με την ομάδα της καρδιάς σας. Για θυμίστε μου λίγο στατιστικά, κύριε Ραπτόπουλε, το 7-1 με 7 ποδοσφαιριστάς. Τι fair play, έκανε 7 τον έβαλε. Γιατί σταμάτησε στα 7. Σταμάτησε στα 7. 7 παίκτες ήταν, κύριε Ραπτόπουλε, μου 7. Αυτή η αμαρτωλή ομάδα από την Αθήνα που πρώτη ξεκίνησε τις ελληνοποιήσεις με το χιώτη ποδοσφαιριστή εξ Αργεντινής, το Λίναρη. Εντάξει, εσείς δεν τα ξέρατε αυτά στην πόλη σας, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί στη δεκαετία του 70 δεν ξέρατε από ελληνοποιήσεις. Καληνύχτα, θα μου βουλώσει κι άλλο το λόγο. Μη, τι έπαδες. Πάμε επόμενη γραμμή. Μίχα, κάνε, δώσε μέλια, παστέλια, φάε, τσάι. Έλα, καλημέρα. Γεια σας. Καλώς τον. Πόσες φορές έχω μιλήσει εγώ για ποδόσφαιρο, πόσα χρόνια μιλάμε μαζί στο ραδιό. 90% ένοχος. Ε? 90% ένοχος. Ποιος? Για τον Τούρκο, εσύ. Δεν κατάλαβα. Λαϊκό δικαστήριο, ψήφισε ο κόσμος. Ένοχος ο λαός του Άρη. Καλά. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Δικαστήριο το δικό σας είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς, δηλαδή γιατί είναι. Λοιπόν, Άρη, δεν μου λες, ναι. Πόσο καιρό μιλάμε μαζί? 10 χρόνια. Παραπάνω, τι 10. Παραπάνω. Που πότε είσαι στο δίκιο? Το 2002. 14. Το 2002. 15. Ναι. Άρα 15 χρόνια μιλάμε. Λοιπόν, πόσες φορές μίλησα για ποδόσφαιρο εγώ? Μπάλα. Ναι, για συστήματα, πώς τα λέει ο άλλος ο σκυλογιατρός, πλάγιες καλύψεις, διαγώνιες καλύψεις. Οκτάρο δέκαρο, εξάρο όκταρο. Οκτάρο δέκαρο, ναι. Εξτρέμο εννιάρι. Ωραία, είναι αυτό. Transition. Πόσες φορές έχω μιλήσει? Λίγες. Θα θυμάσαι? Ναι. Μία φορά. Αφού είσαι αριανός, τι να μιλήσεις για μπάλα. Σε μιλήσει για μπάσκετ. Δεν το δηλαδή, εντάξει, καθίσαμε 6-7 φορές να πούμε και σε πάγκο, θα μου πεις προπαιδικό, ήτανε παιδικό, ήτανε. Δεν πιάνεται αυτό. Αν και στα παιδιά είναι πιο δύσκολο να, ναι. να τους βάλεις. Πάρ το, πάρ το γρήγορα. Ας το γρήγορα. Εντάξει. Λοιπόν, πριν από καμιά ώρα, άφησα ένα παλιό συμπαίχτη. Είχαμε ένα ραντεβού, κάτι με ήθελε, στην Καλαμαριά, και επειδή μένει Καλαμαριά, ήθελα να πάει με τα πόδια. Τέλος πάντων τον πήρα με το. Λέω, άσελο τώρα, τι να περπατάς, σε πάω εγώ. Και τον πήγα. Του πήρες λεφτά. Και σ' άκουγε. Ναι. Και σ' άκουγε. Ναι. Και σ' άκουγε. Αυτός έπαιζε στη Μηχανιώνα. Ναι. Αριστεροπόδαρος, δεκάρι ήταν. Ναι. Ό,τι θυμάμαι. Αν κατάλαβες, κατάλαβες ποιος είναι. Ω, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Τέλος πάντων. Μου λέει, εγώ τον αγαπάω, λέει. Ποιον αγαπάει? Λέω, λέω τι λέει. Λέει, εγώ τον αγαπάω, λέει, τον Κωστάκη. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό που κάνει. Λέω, οι αναλύσεις του, όχι ρε, οι αναλύσεις, λέει, αυτό που κάνει, λέει, το κάνει για βιοπεριστικούς λόγους, δεν το κάνει, λέει, για να ανοίξει τα μυαλά, να πούμε, ή για να δείξει, ας πούμε, ότι ξέρει ποδόσφαιρο. Γιατί αυτά που λέει δεν εφαρμόζονται ποτέ στο χορτάρι. Ποτέ δεν εφαρμόζονται. Απλά το κάνει, λέει, σαν αστείο, ξέρω εγώ, σαν χιούμορ, και για βοηθοριστικούς λόγους. Δεν κάνει για τίποτα άλλο. Δηλαδή, εσύ κάθεσαι, λέει, και τις αναλύσεις. Εγώ κάθομαι και τις ακούω, λέω. Γελάω βέβαια, αλλά τις ακούω, ρε φίλε. Μ' αρέσει να τις ακούω. Το άκουν, άδελες, τι λένε. Ναι. Και το φίλος μου αυτός, αυτό μου είπε, δηλαδή, λέει, ελπίζω, λέει, τουλάχιστον να μην σε... Αυτά που σου λένε, να μην σε επηρεάζουν στη γνώμη σου. Όχι, λέω, δεν με επηρεάζουν καθόλου. Θεωρώ ότι είναι ένα σόου, να πούμε, μόνο και μόνο για να πάρει ο κόσμος τηλέφωνο. Για τίποτα άλλο. Α, μπράβο. Γι' αυτό δεν μιλάω ποτέ για μπάλα μαζί σου, για ποδόσφαιρο. Να πας στο Τζαλτίνι να μιλήσεις.
Με τον Τσαλτίδη μιλά για μένα. Δεν ξέρω τον κύριο. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Δεν τον ξέρω, εσύ τον ξέρει. Αυτό που σε χειραγωγούσε, αυτό δεν ξέρει. Με έκανε. Σε χειραγωγούσε. Εγώ θέλω να συνεχίσει να μιλά για ποδόσφαιρο. Βγάζετε πολύ γέλιο, φίλε. Δηλαδή, μα κρατάτε συντροφιά, ειλικρινά σου μιλάω με αυτά πάρα πολύ. Καλά, περνάει. Μιλάτε για ποδόσφαιρο, για συστήματα, για το 367, για το 234, για όλα μιλάτε. Δεν μου λες τον Καλημερίδη τον ακούς για μπάσκετ να μιλάει. Ποιος είναι αυτός? Με ένας δημοσιογράφος. Δεν τον ξέρω, φίλε. Πρέπει να τον ξέρω. Πρέπει να τον ξέρω. Είσαι Αργιανός και δεν ξέρεις τον Καλημερίδη? Δεν τον ξέρω, ρε φίλε. Είναι αυτό, τον Παρασκευά ξέρω. Είναι αυτό που σας έστειλε ο Μητρούς. Εγώ τον Παρασκευά ξέρω. Να τον πλακώσετε. Παρασκευά τον ξέρεις? Ναι, ναι. Πώς? Τον Παρασκευά τον ξέρεις? Ποιο Παρασκευά? Αφού αμά δεν ξέρεις τον Παρασκευά και ξέρεις τον Καλημέρι. Στοιχηματζής δεν ο Παρασκευάς. Πέθανε εδώ και 10 χρόνια ο Παρασκευάς. Στοιχηματζής. Ναι. Τον Καλημερίδη, αδερφέ, Παρασκευά το λένε. Εγώ τον Παρασκευά έξω από τον στοιχηματζή. Το Πάρις που βγαίνει από τον Παρασκευάς. Α. Και στον Κωνσταντάρα τον έλεγε βαβά. Τι πάει να πει. Λοιπόν. Όλα τα ξέρω και όλα μπορώ να τα πω. Απλά, πράγματα που δεν ξέρετε και δεν μπορείτε να τα... μάλλον που είναι ανέφικτα, γιατί εσύ μπορεί να λες ότι, ξέρω εγώ, σοσιαλισμός ναι μεν καλός, αλλά είναι ανέφικτος. Και αυτά που λέτε εσείς είναι ανέφικτα. Πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν στο χορτάρι. Και γιατί δεν μπορούν να γίνουνε? Γιατί υπάρχει και αντίπαλη ομάδα, υπάρχει και ο αντίπαλος προπονητής, αδερφέ. Γι' αυτό, γιατί μπορεί να στο χαλάσει εκείνη τη στιγμή. Άλλο να κάτσει στον πάγκο και άλλο στο ραδιόφωνο. Φιλαράκι, απέναντι στον πάγκο έχεις και τον άλλο τον πάγκο. Εσύ κάθεσαι στον πάγκο, αλλά δηλαδή. Καμία σχέση δεν έχει. Αν θες να μιλήσεις για ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του ραδιοφώνου είναι μόνο για το ραδιόφωνο. Ποιος είπε εσένα? Είναι τελείως διαφορετικό. Ποιος καμία είπε σχέση δεν έχει αυτά που λέτε με την πραγματικότητα. Και όσοι νομίζουν ότι ο Ραπτόπουλος και ο κάθε Ραπτόπουλος, δεν λέω μόνο εσένα, γιατί υπάρχουν και άλλοι που κάνουν τους, λένε αλήθειες πάνω στα συστήματα, πούρδες. Ας σκοπούν εκπομπές, αδερφέ. Ας σκοπούν εκπομπές. Πρέπει να ρωτήσουν και τον άλλο τον προπονητή. Κατάλαβες? Γιατί εσύ θα πεις ένα σύστημα. Ένα θα πεις. Αν εκείνο εκεί στο ανατρέψει ο αντίπαλος προπονητής, τι θα τον πεις? Εσύ στο ραδιόφωνο λες ένα σύστημα. Εγώ θα παίξω έτσι, έτσι κι αλλιώς. Και έρχεται ο άλλος να πούμε και σε κλείνει. Και σε βγάζει δύο αντιπιθέσεις και τρως γκολ. Θα μπορείς εσύ να αντιπαρατεθείς στο ραδιόφωνο? Δεν μπορείς. Γι' αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Στον πάγκο, αγόρι μου. Στον πάγκο, εκεί πέρα, να δω πόσο μπορείς να αντέξεις. Ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε στο ραδιόφωνο. Θέλω να σε δω να κουουτσάρεις μια ομάδα. Έστω σε φιλικό. Πες τον Ανδρώνη σε ένα φιλικό να κάτσεις στον πάγκο του Μακεδονικού, ρε αδερφέ. Μπορείς να το κάνεις. Θες πολύ να με δεις. Θες πολύ να με δεις. Ναι, θέλω να σε δω. Ναι. Θέλω να σε δω, ρε φίλε. Αν νομίσεις ότι μπορείς να πεις στο σέντρε μπακ να παίζει λίγο πιο πλάγια, να παίρνει μέτρα πιο πίσω. Μην κουράζεσαι, ένα, φίλε. Και το άλλο πιο μπροστά. Μην κουράζεσαι. Μπορείς. Άρα ο μόνος κατάλληλος είναι ο Αλέφαντος που κάνει εκπομπές. Ο μόνος. Δεν θα μπορέσεις, αδερφέ. Μόνο ο Αλέφαντος δηλαδή μπορεί να κάνει εκπομπές αυτή τη στιγμή. Ο Αλέφαντος είναι προπονητής, ρε. Αυτό λέμε, ότι ο μοναδικός μπορεί να μιλήσει στην ουσία για μπάλα. Λες ότι είναι ο Αλέφαντος. Έχει καθίσει σε πάγκο. Ναι, αυτό. Δεν λέω κάτι. Λέω στην ουσία αυτό λες. Ότι κάποιος πρώην προπονητής είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να γίνει παραγωγός, ρε παιδί, με αυτό. Πρόσεξε. Ο Αλέφαντος σου λέει, εγώ θα κάνω αυτό. Αλλά όταν θα μου κάνει αυτό σε αυτό, ξέρει ότι ο προπονητής θα του κάνει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ μόνο λες τι θα κάνεις. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μάθε να ακούς. Να σου κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ραδιοφωνικός παραγωγός που έχει κάνει τον προπονητή και έριξε σε ένα χρόνο δύο ομάδες. Αυτός μπορεί να μιλήσει. Ποιος? Ο Μίρτσος. Αδερφέ. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Άνθρωπο... Φίλε, με κούρασες. Επόμενη γραμμή. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μιλήσει? Σε ένα χρόνο έριξε δύο ομάδες. Να μην μιλήσει ούτε αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι να σου πω.
Καλημέρα, ναι. Ήταν ελέψιμο να βγάλεις πολύποδες στο στομάχι, φίλε. Ναι, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, θα γίνω Αμβρόσιος και θα σε καταραστώ. Παλιάνθρωπε που ρέβεσαι στην εκπομπή μου. Κάθαρμα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε. Τι κάνετε? Πολύ καλά, κύριε μου, εσείς. Μιλούσε 10 ώρες ο άνθρωπος, του έκανα μια ερώτηση σε 10 δευτερόλεπτα. Η πολυλογία κουράζει και το κοινό. Καλημέρα, ναι. Και το κοινό αντέδρασε. Αντέδρασε. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Ολυμπιακός από Νάφλιο. Από Νάφλιο. Από Νάφλιο. Ναι. Λοιπόν, να κάνω μια διόρθωση στο Βασίλη, το φίλο του Αγαπητουάρη. Ναι, φίλε μου, πες μου. Είπες ότι ο Τάκης ο Λεμονής είχε παραπονεθεί για το χορτάρι στο παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να κάνω λάθος, δεν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με. Όχι, φίλε μου. Όχι, παρεξήγησε έτσι. Ήταν στο 1-1 το 2007. Με τον γκολ του Αερέλιο στο 93. Α, όχι. Μετά από νίκη του Άρη ήταν αυτό. Και νομίζω ήταν με τον Λιονίδη που έδειξε 9 λεπτά καθυστέρησης. Ο Τάκης ο Λεμονής ήταν, επειδή άμα θες διασταύρασε το, ήταν το 2007. Και μάλιστα εμάς δεν μας άρεσε αυτή η δήλωση. Γιάννη, μπορείς να μας βοηθήσεις να το ψάξεις. Αν μπορείς να μας βοηθήσεις. Το έχω ψάξει, Βασίλη μου, το έχω ψάξει. Μπορεί, τι να σου πω, αλλά. Γιατί σα βλέπω. Ήταν από ήττα, έχω την αίσθηση μετά. Όχι, όχι, φίλε μου, ήταν το. Ο Λιολίδη θα νοντούσε αν πάγει ο πονητή εμά. Χάσαμε ένα 1-0 με τον γκολ του Λιολίδη. Ναι. Αυτό το παιχνίδι που έκανε παράπονα ο Λεμονής ήταν από την περίοδο 2006-2008. Έτσι απλά για την ιστορία. Μάλιστα. Που έκανε μπορεί να έχει και δίκιο, ρε φίλε. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κάτι που δεν είμαι σίγουρος. Όχι, απλά το άκουσα. Που καταλήγουμε. Που καταλήγουμε. Κωστή, γιατί δεν βλέπεις τον Ολυμπιακό για πρωτάθλημα φέτος? Σε ακούω πρώτα απ' όλα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να πιάσω γραμμή σχεδόν ποτέ. Και είμαι χαρούμενος δηλαδή που πιάσα σήμερα. Έχεις Τσίπρα. Τι να έχω? Θα σου κάνω ερωτήσεις. Έχεις Τσίπρα? Όχι. Έχεις Πέπο? Όχι. Έχεις ομάδα? Βελτιώνομαι, Κώστα, όμως. Έχεις προπονητή? Και βελπιστώ σε μεταγραφές το Γενάρη. Αν δεν κάνω μεταγραφές το Γενάρη, Κώστα, εγώ δεν τον βλέπω να το πω. Σου είπα τις παραμέτρους. Έχεις καλές δημόσιες σχέσεις όπως ο ΠΑΟΚ? Όχι, ο ΠΑΟΚ έχει καλές δημόσιες σχέσεις, φαίνονται όλα αυτά, αλλά δεν έχει και ομάδα. Άρα εγώ διαφωνώ. Με τον Κουλούρη Center for, Κώστα, έχουν περάσει. Εντάξει, δηλαδή όταν έχει περάσει ακόμα και ο Πολωνός ο Μίετσελ, δεν ξέρω αν διαφωνείς, ήταν τρεις κλάσεις περισσότερο, ήταν τρεις κλάσεις καλύτερος από τον Κουλούρη. Ο ΠΑΟΚ το 76 πήρε πρωτάθλημα χωρίς Center for. Αυτό το έχω ακούσει, Κώστα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, για να το λες εσύ όμως θα είναι αλήθεια. Είναι πήρε αλήθεια. Το 76. Είναι αλήθεια. Πήρε πρωτάθλημα, εντάξει. Εγώ ευελπιστώ όλοι οι Ολυμπιακοί, Κωστή, άκου να δεις. Άμα ρωτήσεις 100 ΠΑΟΞίδες ποιος ήταν center for στο πρωτάθλημα του 76, οι 50 θα ξέρουν να σου απαντήσουν. Επειδή έχω πολλούς φίλους, βέβαια όχι επειδή είμαι 40 χρονών, εντάξει, είναι, επειδή ήμουν Θεσσαλονίκη, ήμουν φαντάρος, είχα κάνει 7-8 μήνες εκεί, ξέρω και κάποια ανατροπία. Ναι. 20 χρόνια πριν βέβαια, το 96 ήμουνα. Ναι. Και εγώ θα το ρωτήσω. Ρωτάω και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ό,τι θες. Δηλαδή, αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα χωρίς Άρη, χωρίς Ηρακλή, χωρίς δυνατό Παναθηναϊκό, έχει την ίδια αξία? Εγώ δεν θα ήθελα να πάρω πρωτάθλημα χωρίς να κερδίσω την ΑΕΚ. Όχι να κερδίσω, χωρίς να είναι στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Δεν φταίει, Κώστα μου. Δεν φταίει, αλλά τώρα χωρίς Άρη. Συγγνώμη. Χωρίς Ηρακλή. Συγγνώμη. Χωρίς Σαλονικιώτικο ντέρμπι. Συγγνώμη. Ο Άρης και ο Ηρακλής θα ήταν συνδιεκδικητές του τίτλου. Όχι. Απλά ο Ηρακλής έχει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει τον Ηρακλή από όσο ξέρω για 20-30 χρόνια στο καθημερινό. Μα ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα επειδή λείπει και ο Άρης και ο Ηρακλής. Γιατί ο Άρης και ο Ηρακλής θα του κάναν πόλεμο. Όπου ο Πλατανιάς, ο Ατρόμητος, τα Γιάννενα, η Κέρκυρα δεν θα του κάνουν. Τώρα Πλατανιάς, ο ΠΑΟΚ εκ των πραγμάτων θα είχε 4 βαθμούς μείον λόγω του Άρη και του Ηράκλη. Συμφωνούμε απόλυτα. Είχα κάνει συζήτηση ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιρική συζήτηση το μεσημέρι, γιατί σε ακούμε και εδώ από τον Άφλιο. Έχεις πολύ ρεύμα, να σου πω. Ακόμα και εδώ. Βλέπουμε, εντάξει, στο YouTube τις εκπομπές. Λόγω δουλειάς, έτσι δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε και το μεσημέρι με το κόκκινο και τη Μαρμίντα κάθε Κυριακή. Τι να παρακολουθούμε. Κάνουμε ποδοσφαιρικές συζητήσεις και ακούνε και τη γνώμη σου. Δηλαδή, τι θέλονται και των παιδιών των δύο των Αριανών. Εγώ θέλω πολύ και ο Άρης να ανέβει
να ανέβει. Ναι, και εγώ δεν κοιμάμαι το βράδυ αν δεν ανέβει ο Άρης, αυτό είναι αλήθεια. Εσύ το ξέρω, Κώστα μου, δεν κοιμάσαι. Εντάξει, για να γίνει καλό όμως το πρωτάθλημα θέλουμε και Άρη και Ηράκλειο. Αν είναι προς το συμφέρον μου να ανέβει. Αν είναι, δεν θα είναι, ρε Κώστα, δεν θα είναι καλύτερες εκπομπές με Άρη και Ηράκλειο. Μας έχει λείψει, το ξέρεις ότι έχει λείψει πολύ το ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ. Βέβαια, τόσο Κοτρονίδη έπεφτε. Βέβαια. αυτό ήταν καλό και για τις εκπομπές, δεν ήταν. Να λέμε αλήθειες. Λοιπόν, και ένα τελευταίο πριν κλείσω, Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πεις προγνωστικά από τώρα. Χ. Δεν σ' άκουσα. Χ. Χ. Χ Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Εντάξει. Πώς χρήσουμε να το πάει και το πρωτάθλημα και λες ότι θα φέρει χ στον Πλατανιά. Χ Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα σε ξαναπάρω εγώ τη Δευτέρα. Για αυτό που είπες, Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Πλατανιάς ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Εγώ το βλέπω μεγάλο διπλό. Έκλεισες, φιλιά. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα νταντααϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, λαλα, 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 λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Ο Μακαραγιάς βγαίνει Συριάννη με τα ούλια και βιολιά. Κάθε που χαράζει, Συριάννη με το Γιάννη. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δεν έχεις την εκπομπή σου το στέλιο. Μην τον έχεις. Απέρα. Κύριε Ραπτόπουλε, ο Λεμονής, τον οποίο πολλοί ακροατές σας λιδωρούν, έχει κατακτήσει σε Ελλάδα και Κύπρο 5 πρωταθλήματα ως προπονητής. Πείτε μου σας παρακαλώ, πόσα πρωταθλήματα έχουν κατακτήσει όλοι μαζί οι προπονητές των υπόλοιπων διεκδικητών του τίτλου σε όλη την καριέρα τους. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σας, γεια σε όλους εκεί. Καλώς αυτό που ήθελα να σου πω για πολλά πραγματάκια, θα στα λέω γρήγορα και εσύ αν θέλεις απαντάς. Και πηγαίνω στο επόμενο θέμα. Ναι. Καταρχήν μειώνεις πολύ το Ρωσίδη. Δεν υπάρχει παίκτης αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ που να το ζητήσει η μεσαία ομάδα της Ιταλίας. Σε 10 αγωνιστικές έχει παίξει 7 βασικός. Ό,τι αν και έχει να παίξει, ο Ολυμπιακός δεξί μπακ δεν θέλει, χαφ θέλει. Εντάξει, και εκεί θα παίξει, θα βοηθήσει. Έχει ο Μάρ Φιγκέιρας. Ο Τωροσίδης είναι γέρος. 32. 32. Μια χαρά είναι για να βγάλει ένα χειμώνα εδώ. Μια χαρά είναι για να κολλήσει τελευταία ένσημα του γέρου. Σαν τον Βιερίνια, σαν τον Μπερμπάτοφ. Ίδια περίπτωση. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Δεύτερο θέλω. Συγγνώμη, δηλαδή, εδώ βρίζαμε τον Βιερίνια και απούμε ναι στον Τωροσίδη. Για μένα πιο σωστό βρίσκω αυτό που λες με το Μυραλάς. Πώς θα έρθει αυτός ο Μυραλάς, τι είναι αυτός ο Μυραλάς τώρα. Άμα ήταν καλός τον άφηνε Everton. Όπως ήρθε αυτό ο Μακ. Συμφωνώ πιο πολύ που λες. Όπως ήρθε ο Μακ. Όπως ήρθε ο Μακ και ο κάθε Μακ. Και μετά θέλω να πω για τον ΠΑΟΚ.
για δύο ποδοσφαιριστές. Πρώτο για τον τερματοφύλακα, τον Αργεντίνο, επειδή έπαιξα και εγώ μπάρα. Έπαιξα και τερματοφύλακας, όχι σε μεγάλη κατηγορία, αλλά δέλτα εθνική. Μεγάλο άδειασμα το έκανε του Αργεντίνου. Ο Αργεντίνος δεν τον κρέμασε τον ΠΑΟΚ σε κανένα μάτς. Από ό,τι έχω δει εγώ ή καταλαβαίνω εγώ. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι το θέμα ο Πασχαλάκης κατά πόσο θα είναι σταθερός. Ναι, και αυτό θα ήθελα να συνεχίσω τώρα. Ο Πασχαλάκης, το παλιγάρι που το είδα, το σωματότυπό του είναι δυνατός, ωραίος, μ' άρεσε στο μάτι. Το πρώτο γκολ που θα πνίξει, και άμα κόψει και βαθμούς, δεν πάρει τρίποντο ο ΠΑΟΚ και έρθει κανένα χ, χάσει ο ΠΑΟΚ. Τι γίνεται μετά? Ξανά ωραίοι. Χάνεται η εμπιστοσύνη πάλι. Και μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ποιο νομίζω ότι ευνοεί τώρα η διακοπή στο πρωτάθλημα από τους τρεις? Την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ. Εσύ τι λες? Επειδή... Εγώ... Ο ΠΑΟΚ αρχίζει... Εγώ πιστεύω το... Ο ΠΑΟΚ αρχίζει και φορμάρει. Δεν μου έχει δείξει εμένα καμιά ιδιαίτερη φόρμα. Ένα 20 λεπτό στην Ξάνθη και αυτό ήταν. Ατομικά... Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ... Ναι, ατομικά ανεβαίνει ο Κάνιας. Ανεβαίνει ο Πέλκας. Ανεβαίνει ο Λιμνιός. Ο Κουλούρης δεν είναι κακός. Απλά δεν κάνει φάσεις, είναι συμμετοχικός. Θα ανέβει ο Μπρίγιοβιτς πάλι. Ωραία. Και για την Τούμπα που λέει ο ΠΑΟΚ ότι είναι φόβητρο και φόβητρο. Άμα δεν προηγηθεί μέχρι το 30 ο ΠΑΟΚ, στο 70 δεν γυρίζει μάτς ή δεν καρφώνει μάτς που να χτυπάει τον πισινό του κάτω. Καμία έδρα στην Ελλάδα με 0-0 ή 0-1 στο 70 δεν έχει φωνή. Καμία έδρα. Δεν λέω για φωνή. Καμία. Εγώ λέω να πάρω αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός, φίλε, πήρε τρία μάτς από το 80 και μετά τώρα. Ποδοσφαιρικά μιλάω, άστις φωνές, φωνές πεθάναν. Κάνει κερκίδα με τον Τουντούκα τώρα, ποιος Ολυμπιακός, με την Τουντούκα. Δεν μιλάω για κερκίδα, για έδρα ποδοσφαιρική λέω, δεν μιλάω για, για τους φιλάθλους σου. Σαν ομάδα, σαν μπάλα να βγει ο Πέλκας, ποιο είναι το καλό, το παιχτάκι, το δεκάρι. Και αυτός ο Πέλκας πόσο, 25 χρονών πήγε? 24. Για δες πότε είναι ο Πέλκας. 24 είναι ο Πέλκας. 24 χρονών. Ναι. Τι κάνω, αντί να κοιτάξουν να πουλήσουν αυτόν, να πούμε θέλουν να πουλήσουν τον Μπρέγιοβιτ. Ποιο θα δώσει 10 εκατομμύρια πάρει τον Μπρέγιοβιτ τώρα, είναι στα καλά του. Κάθε επιχειρηματία έχει το σκοπό του. Αυτό που νομίζει, αυτό κάνει. Με έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου με τον Μπέλκα. 4-4-2. Ρόμβο. 4-4-2. Ευθεία. Πάει μεγάλο αυτό, φίλε, δεν βγαίνει άλλο. Δεύτερο φορ ο Μπέλκα. Βγήκε, βγαίνει. Πάει. Επόμενη γραμμή. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον, όπα. Φίλε, να σε φέρω λίγο αρμόσμο και κοντά να φτιάξει. Πού είσαι, Ρε Σουρδοντάμαρο, να πούμε. Να σε φέρω λίγο αρμόσμο, ρε. Έλεγε σε μένα για το λαρίκι μου, τι έπαθε εσύ. Τι είπα το λαρίκι μου. Μιλάω πολύ, ρε φίλε, είμαι πολύ λόγο. Να σε φέρω λίγο αρμόσμο να γίνει η φωνή σου καλά. Άκου, παιδιά, παιδιά. Ακούτε. Τι το αρμόσμο. Άκου τώρα τι γίνεται. Πάω που λε την Τούμπα και είχα σημαία του ΠΑΟΚ να πάω στην 5. Ακούτε. Ναι, ακούμε, ναι. Δεν με βάζετε σημαία μέσα, να πα στην 4. Αυτό έχω βάλει και τέτοιο, εσύ στην 5. Ξέρεις, ήμουν στην 5 πάνω κοντά στη 4 και είχα τη σημαία με τον Σταυρό την ελληνική με την του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν βλέπω τα απέναντι. Τι σχέση έχει η ελληνική σημαία με τον ΠΑΟΚ, τη Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ, τι σχέση έχει? Έχει μεγάλη σημασία, είναι τέλος πάνω. Αλβανί οπαδί, μαύρη οπαδί. Τι μαύρη οπαδί, να σε δεις. Τι έπαθε ο Λάρικα σου, ρε. Βρεάς τον Λάρικα το δικό μου. Θα τους στρώσουμε, θα τους στρώσουμε. Τι σχέση λοιπόν, είναι, φίλε, τι σχέση πριν από τον αγώνα, σταμάτα ακούς, ρε, έλα. Τι σχέση έχει ένα πολυπολιτισμικό σωματείο με την Ελλάδα? Πού σύζουμε στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ, πού είναι ο ΠΑΟΚ? Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ, τι είναι, έκανα Έλληνα παίκτη. Τέλος πάντων, εγώ βρήκα τη σημαία του ΠΑΟΚ με τον Σταυρό. Έχει Έλληνα προπονητή, έχει Έλληνα ιδιοκτήτη. Έχει Έλληνες, δεν είναι ορθόδοξος ο Σαββίδης, Σταυρός. Δεν με νοιάζει ο Ορθόδοξος και Ανορθόδοξος. Είναι Έλληνας. Τέλος πάντων. Άλλο να σου πω τι έγινε πριν τον αγώνα που λες. Πάω, όπως με ξέρετε, είμαι σεξουαλικός τύπος. Είσαι, ναι. Δεν πάω σε ένα μέρος, μια Παναθηναϊκό, έχει μια βαζελίνα. Να τα ρίξω και τρώει 4 που λες. Ωραία. Και τρώει 4 και Παναθηναϊκός. Μπράβο, αυτό είναι. 4 την έδρα. Την πήρα τηλέφωνο, μια χαρά είμαστε. 4 πριν το μάτς. Πριν το μάτς πάντα, φίλε, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, πριν πάω με κάποια γυναίκα που να είναι αντίπαλη, ναι. Όταν παίζει Ευρώπη, ας πούμε, πάμε με Ρωσίδες, πάμε με ρωσικές ομάδες. Ναι.
Πού την ψώνησες τώρα, πού τη βρήκες εκεί στην Τούμπα, σε καμιά καφετέρια, πού τη βρήκες? Δεν έχω πολλές Θεσσαλονίκες, να σου πω ότι είμαι σεξουαλικός, δεν τα έχω πει. Βοήθα και σε εμάς που είμαστε στεγνοί αυτόν τον καιρό τώρα. Δεν μου λες. Κοίταξε, όταν πες έπαιξες, και άλλο. Στάσου, έλα, πες. Όταν έπαιξες με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, με τα Λικέρι Γαύρο, πήγες δηλαδή πριν? Όχι, πήγα με αφέντρο και με γμαστίγο σε το χάσμα. Το κατάλαβα, τους αρέσουν οι αφέντρες. Φίλε, άκου τώρα γελάς, τι γίνεται λίγο από το. Λοιπόν, είπες, ναι, τι ήθελα τώρα να σου πω άλλο. Πέρα από αυτά, έκανε καλή μεταγραφή πάντα, έκανε καλή μεταγραφή πάντα. Δεν μου λες, δεν μου λες, τις γυναίκες τις ρίχνεις με την εμφάνιση ή με το τρομερό λέγιν που έχεις? Τα πάντα, φίλε, άμα δω και το κάτω μέρος, το μη σου πω, είναι τα βρίσκω. Για να φτάσει η γυναίκα στο κάτω μέρος, πρέπει εγκεφαλικά να την καργαλίσεις. Μπράβο, αυτό που βλέπεις το λέγει, το ρίχνω πρώτα, ναι. Γράφω κείμενα, φίλε, γράφω κείμενα. Γράφεις κείμενα. Κανά μπλουζάκι μαρφίν, γράφεις τίποτα. Τι συγγραφεύσεις, συγγραφεύσεις. Μήπως έχεις μπλουζάκι. Τρίτος οίκος, τρίτος οίκος, και είναι τρίτος οίκος. Τρίτος οίκος. Αστρολογία, φίλε, και αστρολόγος. Α, είσαι και αστρολόγος. Αν τον πει τον Παπαδάκο, και στην εμφάνιση δεν ήξερα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι, είμαι φοβερό. Ένα Θεσσαλονίκη την αγαπάω. Χθες γύρισα, σήμερα γύρισα. Πάει φωνή με τη σημαία στον δρόμο, φίλε, από Τούμπα μέχρι Μαρτίου με τη σημαία. Λόγω μεγάλη χαρά για την Τεσσάρα στον Παναθηναϊκό, είχαμε να ακούσουμε αυτό το σύνθημα, φίλε, να το πούμε σε αθηναϊκή ομάδα. Εκεί στη Γάμα, δεν εκεί ήταν και που λέγαμε. Δεν το έχει ακούσει αυτό το σύνθημα. Είστε κακοί άνθρωποι. Γιατί άμα ήταν ένας Ρώσος, Ρωσοέλληνας, Ελληνορώσος, ναι, θα ήσασταν κι εσείς στη Γάμα Εθνική. Ένας Τσίπρας, ναι, και ένας Ρώσος. Γι' αυτό μην, ναι, κάνετε τους άλλους τους καημένους. Δεν κάνουν τους καημένους, αλλά τι. Μια ζωή υπεφέραμε εμείς, υποφέραμε εμείς όλο πάνω, έτσι. Μια ζωή. Υπέφερες εσύ. Πότε υπέφερες? Υπέφερε, μια ζωή ο ΠΑΟΚ δεν έμεινε πρωτάθλημα. Έχω φίλο του κασκόλ του ΠΑΟΚ, ναι, από το 85. Ναι. Έχω κασκόλ του ΠΑΟΚ και έχω να το βάλω στην Τούμπα, μην το ριζιλέψω. Το φόρησα φέτος, το φοράω φέτος. Θα πάρει το πρωτάθλημα που πάω. Τη χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά πέσα του χαμπουτσίδε κάτω, ναι, οι Ολυμπιακοί που σε ευθύνουν και οι Ριανοί, ναι, ότι θα του χαμπαστιγώσουμε εμεί φέτο. Είμαστε οι αφέτε. Οι αφέτε που έχουν μαστίγια. Βάλε ένα μαστίγιο στο λόγο να ακούσει την υπομπή. Τι είπα ένα μαστίγιο. Πε, χαμπουτσίδε όλοι, θα σα μαστιγώσουμε. Ήρθε η ώρα σα. Θα πάρει το μαστίγιο τη αφέντρα που κάνει έρωτα μαζί σου και θα το χτυπήσει, ναι, εσύ. Φύγε, φύγε. Άντε, φεύγουν, γεια. Φύγε, παλιά άνθρωποι. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Τι λέει ραπ, Μάνος λέγομαι, Φορτηγατζής και Πασόκ. Μπράβο. Αυτά είναι. Ωραίος. Τι λέει, τι γίνεται. Καταρχήν να καταδικάσω λίγο αυτό με το ρέψιμο πριν με ξενέρωσε πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή ο ραπ σας φέρνει, ρε φίλε, σας έχει φέρει Τζόρνταν, Μαλάτο, τον Κλόνο και εσείς ρεύεστε. Πρέπει να σέβεστε. Respect. Πρέπει να σέβονται, ρε φίλε. Έχεις προσφέρει. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ δεν άκουγα την εκπομπή, οπότε για πείτε μου τι συζητούσατε. Για το ρέψιμό σου. Για το ρέψιμό σου, φίλε. Δεν ήμουνα εγώ, ρε. Έλα, ρε. Έλα, τι έπαθες. Έλα, ρε. Ήσουν ή δεν ήσουν. Τι, τι λέγατε. Πότε άνοιξε το ραδιόφωνο. Τι ώρα έχει, ίσα-ίσα που πήρα τηλέφωνο, 30 λεπτά, 35. Άρα, εντάξει. Και δεν μου έχασα την πρώτη ώρα. Λέγαμε για φορτηγατζίδες τώρα. Πες μου τι καβαλάς. Σκάνια, Ντάφ, Βόλβο. Τίποτα. Τίποτα. Τι φορτηγατζίδες χωρίς να καβαλάς. Άνεργος. Άνεργος φορτηγατζής. Πώς δηλώνεις, ναι, φορτηγατζής, δεν έχεις πιάσει τη μόνη στα χέρια. Φύγε από εδώ, ρε τεμπελός, κιλοβραδιάτικα, τεμπελός. Ένα σε πάρει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, τεμπέλη. Ναι. Παιδιά είναι αυτά. Ορίστε, κύριε. Καλησπέρα. Καταλαβαίνεις ότι φύγαν στο εξωτερικό τα παιδιά. Αλλά αυτοί που μείνανε. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι κάτι σαν κι αυτό να. Καλημέρα. Χαιρετώ την όμορφη παρέα. Καλώς το. Μας ξέρεις. Ακούω κάθε βράδυ. Αλλά πού να μας δεις κι αυτό να πεις όμορφη. Πού να δεις κιόλα. Λαϊκό δικαστήριο είδες. Όχι. Τι λαϊκό δικαστήριο. Άιντε. Δεν μας ξέρει αυτός. Συνέχισε. Εντάξει, τώρα άρχισα. Νέος είμαι, 18 χρονών. Θα μάθεις. Θα μάθεις, θα έρθεις. Θα εθιστείς κι εσύ. Έλα, πάμε. Λοιπόν. Προσεκτικές κινήσεις τον Ιανουάριο και πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ωπα. Μια χαρά. Τι προσεκτικές κινήσεις θες, πού πονάς, τι θέλεις να δεις στο ΠΑΟΚ? Το καλοκαίρι μου φούσκωσαν εκεί στο κέντρο τους παίκτες. Άλλο αυτό. Έχει 10 παίκτες τώρα στο κέντρο. Ναι. Έχει 10 εξτρέμ. Έναν επιθετικό δεν μου πήραν. Αφού δεν τον ήθελε τον Πρίγιοβιτς τον Λουτζέσκου, τι τον κρατάει, θα το διώξει τώρα, πρέπει να πάρει ένα επιθετικό, ένα αριστερό μπακ σίγουρα, να βγει μπροστά ο Βιερίνια
Που θα και παίξει, φύγαμε για πρωτάθλημα. Πού θα παίξει ο Βιερίνη άμα βγει μπροστά, σε ποιανού θέση? Θα παίξει. Στου Μακ. Στου Μακ θα παίξει. Και ο Μακ Κβαρτάλι είναι τώρα, να πούμε την αλήθεια. Την μπάλα δεν ακούμπησε, έχει δίκιο. Τίποτα δεν ο κάνει. Ο Μακ είναι ευτύχημα που φάγε κόκκινη κάρτα και θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι. Για τον Μπάουκ είναι ευτύχημα σαν αυτό του Ελκαντουρί. Αυτό ήταν ευτύχημα που δεν θα παίξει μπάλα ο ευτραφής Μακ. Ξεχνάς... Ο Πέλκα δεν πρέπει να ξαναβγεί. Μην ξεχνά ότι θα χρειαστεί ένα στόπερ, κάτι βασικό που δεν λέμε. Γιατί βλέπουμε τον Ζαμπράνο κάπου, θέλουν να του στείλουν γι' αυτόν. Χθε ήταν καλά. Τον έστειλαν αυτόν. Και ο Μαλεζάς ναι, αλλά backup δεν έχει. Πολύ καλά επιθετικά άμυνα. Πολύ καλή επιθετική άμυνα. Με στόπερ είναι καλυμμένο ο Πάκ, δεν είναι θέμα εκεί, εντάξει. Για το ελληνικό πρωτάθλημα μια χαρά. Τέσσερις μεταγραφές. 9-10 αμυντικό χάφ, αριστερό μπακ. Αυτά είναι ο Πάουκ. Τέσσερις μεταγραφές. Τρεις και λίγο αποφόρτωση ρόστερ. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ, παιδιά. Πάμε επόμενος κύριος. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Καλώς τον. Στεφανάκο. Εδώ είμαι. Βοήθα τον λίγο, αφού δεν μπορεί να βγάλει αρέγκυρε. Βοηθάω, βρε, λέω, ναι, φοβαντάω στα τηλέφωνα, έχω μια τηλεφωνήτρια. Πάμε. Του δώσε και ουίσκι. Το ουίσκι κάνει κακό στο λαιμό. Σε ζεσταίνει τα μέσα σου και λε τι καλό που είναι. Αλλά όταν πονέει ο λαιμό, τον κάνει πολύ χειρότερα. Τα γάτια του. Το ποτήρι πίνει το μήνα, μωρέ, τι ήπια τώρα, εσύ τι νομίζει. Για το ουίσκι. Λαιμό, όταν που είναι ερεθισμένο, δεν κάνει το ουίσκι. Ή το ερεθισμένο, γι' αυτό ήπια ουίσκι. Άκου τι σου λέω. Ή το ερεθισμένο. Και που για να θυμηθώ τι θέλω. Α, λοιπόν, ακούτε, δεν μιλήσω για μπάλα τώρα, τεχνικές και τα λοιπά, γιατί αυτή η αγωνιστική ήταν πολύ χάλια. Όλα τα μάτς, εκτός από τα δύο γκολ του Πέλκα που ήταν καταπληκτικά. Πείτε μου το εξής, εγώ είμαι παράξενος. Τι περίεργο είδατε, είδατε καταρχάς το μάτς ΑΕΚ Κέρκυρα? Το είδα, εγώ προσωπικά. Εσύ, Ραπ? Το ένα ημίχρονο. Το πρώτο? Το δεύτερο, γιατί χάλασε το αμάξι μου και κρίμα, το πρώτο, ναι. Το πρώτο ήθελα να δεις. Γαμώ το. Λοιπόν, το πρώτο. Λοιπόν, τι παράξενο είδατε εκεί πέρα? Το γκολ του είδες σε επανάληψη. Το γκολ εσύ ράπτε σε επανάληψη, το πρώτο. Με το πόδι ο τερματοφύλακας το είδανε. Ναι. Τι, πού ήταν το παράξενο? Πείτε μου, κάτι που δεν έχω ξαναδεί εγώ στα χρονικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βοήθησε με, τι θες να μου πεις. Βάζει γκολ ο τερματοφύλακας με αυτό το λάθος το μεγάλο, τέλος πάντων έγινε να το δεχτούμε. Και μετά χαχανίζανε. Αντί να τραβάνε τα μια μαλλιά του ομάδα που θέλει να σωθεί, χαχανίζανε και χαιρόταν ο τερματοφύλακας το αμυντικό. Χαχα, τι αστείο. Το ξανάδατε αυτό? Εγώ λοιπόν τι να υποθέσω για αυτό? Πιθανολογώ ότι το μάτι το είχαν χαμένο, δεν το είχαν στο πρόγραμμα και σου λέει εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Δες που το χάνουμε και έτσι. Το χάνουμε και εγώ αυτό. Χρώμε και τέτοια γκολ. Τα βλέπω 40 χρόνια μπάλα και παραπάνω. Πρώτη φορά το είδα. Το είδες δύο. Να μιλήσουμε λίγο για μαγκιά και ήθος. Κάτι που θέλω καιρό να το πω. Μαγκιά και ήθος δανεισμένη έκφραση από τον Τζιμάκο τον Πανούση. Είμαι παοξής. Δεν μ' αρέσουν οι παοξίδες και κάθε άλλη ομάδα, οπαδοί μάλλον, που αρχίζουν και λιδωρούν ομάδες που είναι πεσμένες δεύτερες και τρίτες κατηγορίες λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αυτό δείχνει μεγάλη μικρότητα, μεγάλο κομπλεξισμό και δεν σου κάνει καθόλου μεγάλος. Ίσα ίσα έχω να πω πως η ΑΕΚ που τη λένε κούλα, ομάδα που έπεσε από τρίτη κατηγορία και ανέβηκε και κύπελο πήρε και πρωτάθλημα μπορεί να πάρει και στην Ευρώπη πήγε καλά και πιο πολύ τιμάει τους οπαδούς που τη στήριξανε. Και κάθε οπαδό που στηρίζει την ομάδα στις μικρές κατηγορίες. Δεν μου αρέσουν αυτά τα παοξάκια, τα γιαλατζή που πιστεύουν είναι η μειονότητα. Και όχι μόνο παοξίδες, και από άλλες ομάδες που το κάνουν παοξίδες. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι φιλάθλοι λίγο πολύ. Αυτή η μικρή μειονότητα που πάει και κοροϊδεύει τους φιλάθλους. Αυτό το λέγω πει. Πάλι για μαγκιακή ήθος, άλλο θέμα. Είδα μαρμίτα χτες. Ναι. Έτσι. Έφυγα, είδα 5 λεφτά, το κλείσα. Ο λόγος. Έχει πέσει πολύ. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να αλλάξει εκεί μέσα, ανθρώπους κτλ. Ας πούμε τώρα, ραπ. Ενώ μου αρέσουν οι εκπομπές ραδιοφωνικές, δεν μαρμίδα τώρα. Κάτι πράγματα. Λοιπόν, να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αξιοπρέπεια. Λέμε τώρα, ας είναι και μπροστά, εσά να τον πούμε. Μαλάτος. Τον έχεις εκεί πέρα, μόνο και μόνο για να με κλειδωρεί εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Λέει ο άλλος ο Παοξής, μια καλή ανάλυση, όπως στο Πανετολικό έφαγε τον κόλλο ένας. Ο τερματοφύλακας έτσι έγινε και στο Ολυμπιακό, αλλά με καλό τρόπο, έτσι το ανέλυε. Και αντί να πει τη γνώμη του έστω κατά υπέρ,
Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Μάλλον να μας ζηλέψετε. Έχετε. Ήθελα να ξέρω εγώ τι να ζηλέψω. Τη βρωμιά που έβγαλα τόσα χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα μην τα επιτρέπετε. Η γνώμη μου είναι. Συμβουλή. Έτσι. Από αυτά γνώμη. Το κλείσα. Το γύρισα. Έφυγα. Λίγο να προσέχουν. Το παίζει ας πούμε πολιτισμένος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έρθει η ώρα που θα δείξει λίγο ήθος, δεν το δείχνει. Πώς είναι ας πούμε ο Στεφανάκος που είναι Αριανός, έτσι. Και για απίστευτο. Τι άλλο. Και ένα τρίτο, θέλω να το ξέχασα λόγω ηλικίας. Πάντα τον τρίτο το ξεχνάς, κλείσε. Αυτό το τρίτο. Πάντα, ναι, δίκιο έχει. Πάμε επόμενος κύριος. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα, το που λέω. Ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά δεν πάει άλλο. Έλα. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό. Να μιλήσεις, φίλε. Πιστεύω ότι χθες ανοίξαμε τα πόδια μας. Μετέφρασε το. Αφήσαμε τον ΠΑΟΚ να νικήσει. Ο λόγος ποιος είναι? Για να πάρω το πρωτάθλημα, ποιος είναι ο λόγος? Εσείς... Γιατί έχουμε παίκτες του ΠΑΟΚ στο ρόστερ μας. Εσύ σώθηκες? Εγώ? Ναι. Τι εννοείς σώθηκα? Την κατηγορία την έσωσες? Εγώ την έσωσα την κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός στη βαθμολογία σώθηκε? Ναι. Και πώς σώθηκε? Άκου Γραπτόπουλε, εγώ είμαι της γνώμης ότι πρέπει να πέσουμε γάμα εθνική. Ναι, αλλά με ποιον επιχειρηματία να ανέβεις? Τον βρήκες? Με κανένα. Ο Τράκης που έλεγε και στο λαϊκό δικαστήριο ας κάτσει στο μπάσκετ για να αφήσει το ποδόσφαιρο. Τζαμπατζίδες δεν θέλουν στο Παναθηναϊκό του ποδόσφαιρο. Συγγνώμη, ο Μελισανίδης το έστησε το έργο μια γαρά με την original. Την πήρε γάμα εθνική τζάμπα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένας ο οποίος θα την πάρει ή θα σκοτωθείτε ποιος θα την πάρει τζάμπα? Ο μόνος που μπορεί να την πάρει είναι ο Βαρδινογιάννης. Ποιος Βαρδινογιάννης? Ο Βαρδινογιάννης, τι Βαρδινογιάννης? Ο μόνος που μπορεί να πάρει είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Ποιος Βαρδινογιάννης? Ο Γιώργος. Για τον Τζίγκερ λέει ρε. Ο Τζίγκερ. Ποιος άλλος? Ο Τζίγκερ. Μόνο αυτός μπορεί να πάρει, ο καπετάνιος. Και γιατί να την πάρει τζάμπα ο Τζίγκερ και να μην την πάρει τζάμπα ο Θεοδωρόπουλος για παράδειγμα? Ποιος ο Θεοδωρόπουλος Ραπτόπουλε τώρα, τι? Γιατί να την πάρει κάποιος τζάμπα τον Παναθηναϊκό που είναι καλό μαγαζί? Γιατί να την πάρει ο Παναθηναϊκός και να μην την πάρει ξανά ο Αλαφούζος? Γιατί? Ναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω αυτό το θέμα. Θέλω να δικάσω λίγο τη θύρα 13. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Λοιπόν, εγώ είμαι συνδεσμήτης, ωραία. Οι περισσότεροι συνδεσμοί είχαν αφήσει το ποδόσφαιρο και δεν πηγαίνανε. Γιατί? Λόγω Αλαφούζου. Και δύο κλαμπ μόνο πηγαίνανε στο γήπεδο. Ποια κλαμπ? Το Ζωγράφου και το Κεντρικό. Γιατί? Γιατί, θα σου πω τώρα, το Κεντρικό από τον Αλαφούζο έπαιρνε 3.000 το μήνα για να πληρώνει το κλαμπ. Και τώρα βγαίνουν και λένε να φύγει ο Αλαφούζος. Να βγουν και να πούνε πόσα φέρνουν τον Αλαφούζο κάθε μήνα. Και πόσους έχει βολέψει ο Δήμο Αλαφούζος. Δήμο Αθηναίων. Ναι, στο Δήμο Αθηναίων έχει βολέψει πάρα πολλούς Παναθηναϊκούς ο Αλαφούζος. Οργανωμένους. Οργανωμένους, μεγάλα ονόματα. Μάλιστα. Να βγουν αυτοί οι Παναθηναϊκοί να μας πούνε πόσα φέρνουν τον μήνα που τώρα κάθονται και γράφουν να φύγει ο Αλαφούζος. Καταγγελία φοβερή. Εκ των έσωθεν. Επόμενη γραμμή. Πώς γίνεται να πει. Επόμενη γραμμή. Αυτά τα ξεκίνησε ο Άρης με το Super 3 με το Σταμάτη Καραμαλή. Αυτά του χάρη ο Αλαφούζος τώρα είναι μεταγενέστερα. Πρώτελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Όταν σου έλεγα το μεσημέρι, μη φωνάζεσαι, μη φωνάζεσαι. Να τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι ότι έρχονται Χριστούγεννα τα οποία δεν γουστάρω και αρρωσταίνω πάντα. Γιατί τα Χριστούγεννα δεν σε πειράζουν? Δεν τα γουστάρω. Τι να σου πω, εσύ τελικά, όχι μη θελιστής είσαι, αλλά κάτι περισσότερο. Παραπάνω. Όλοι τεμπέληδες, εσύ δουλεύεις. Πόσες ώρες δουλεύεις αυτό που λέει? 10-12. 12 ώρες είναι δουλειά, ρε. Σήμερα όλοι 12 ώρες δουλεύουν. Mm. Έχεις δουλέψει ποτέ 20 ώρες? Επί 5 χρόνια, 6. 20 ώρες.
Ναι. Όχι, αλλά μέχρι 15 έχω φτάσει. Εμένα που με ακούς, ναι, κάθε μέρα, ναι, 365 μέρες του χρόνου, ναι, δούλευα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Χωρίς διάλειμμα. Χωρίς. Τι δουλειά. Άμα θέλεις το, για 5 χρόνια ούτε για όλη μέρα στη δουλειά. Τι δουλειά έκανες. Μια δουλειά που δουλεύεις όλες τις γιορτές. Ποια δουλειά. Ε, δεν υπάρχουν δουλειές. Ποια δουλειά, ντρέπεσαι να την πεις. Ε. Ποια δουλειά. Ζαχαροπλαστείο είχα. Δικό σου. Ναι. Α, μάλιστα. Και γιατί το κλείσες. Τι, μέχρι στα 200 θα δουλεύω. Και μετά τι έκανες. Το 50 γεννηθείς είμαι. Α, δηλαδή σύνταξη από το ζαχαροπλαστείο πήρες. Το ΤΕΒΕ, τόσο καιρό τι σου λέω το ΤΕΒΕ. Καλά, υποστήριζες ΠΑΣΟΚ για να δουλεύεις 15 ώρες στο ζαχαροπλαστείο. Και δύο φορές την έχω κοπανίσει από τη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ ποιος έβαλε. Ε. Στη ΔΕΗ ποιος έβαλε. Τι ποιος έβαλε. Πώς μπήκε στη ΔΕΗ. Μια φορά η Χούντα και μια φορά επί Νέα Δημοκρατία, αλλά λόγω χωριού που σηκώσαν το χωριό μας. Καλά ρε Αλίτη, σε έβαλε η Χούντα και η Νέα Δημοκρατία και είσαι ΠΑΣΟΚ. Ρε ούτσε. Κάτσε ρε, εγώ λέω την αλήθεια. Η Χούντα όταν με έβαλε, ναι, το 1970, ναι, μπαίνανε όλοι, ήρθε προσωπικό η ΔΕΗ τότε. Ναι. Δεν διάλεγε. Τους έκανες εκτός, κάνα, ναι. Εκτός αν ήσουν τόσο βαμμένος κομμουνιστής. Εσύ τι ήσουν. Εγώ κεντρός τότε. Και σε έβαλε η Χούντα, ε. Υπάρχει, ναι, άλλο, υπάρχει άλλο καθεστώς που, ναι, να διορίσει στο δημόσιο οπαδό άλλης ομάδος. Δηλαδή, Πασοξή να βάλει νεοδημοκράτη, νεοδημοκράτη Πασοξή. Εγώ τι σου λέω τώρα, εσύ πιστεύεις αυτό που σου λέω ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι η Χούντα διόρισε αριστερούς. Αριστερούς, η αριστερά δεξιούς δεν έχει διορίσει. Αριστερός δεν ήμουν εγώ. Κεντρός. Ποτέ. Δηλαδή Πασόκ. Άμπραου. Ο έρωτας με τον Πασόκ πώς προέκυψε. Ανδρέα. Προσωπολάτρης. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει άλλος ηγέτης στον τόπο μας, ούτε θα βγει άλλος. Πόσο καιρό έκατσε στη ΔΕΗ. Μια φορά 2,5 μήνες, την άλλη 3,5. Σκοτώθηκες. Γιατί ρε έφυγες. Ε? Γιατί έφυγες. Γιατί δεν γούσταρα στο δημόσιο κάρτα να χτυπάω. Και δεύτερον, τα λεφτά ήταν τόσα λίγα το 1972-652. Η αλήθεια είναι αυτή ότι ήταν λίγα τα λεφτά. Γιατί και εμένα ο πατέρας μου που ήθελε να τον βάλω στη χωροφυλακή, τότε ήταν λίγα τα λεφτά με αυτά που έβαλε. Και αυτό που λέει. Μάλιστα. Αθήνα, ξέρεις. Τι να θέλω. Από Αθήνα. Ξέρω. Λοιπόν, ήμουν 19 χρόνια. Ναι. Αυτό. Ναι. Επί της Αγίου Μελετίου είχα μαγαζί. Τι μαγαζί. Περιοχή, ποια είναι αυτή η Αγίου Μελετίου. Ζαχαροπλαστείο. Πάλι. Κάτω Πατήσια είναι περιοχή. Πατήσια να λες για να καταλαβαινόμαστε. Ναι, Πατήσια ας το πούμε. Γιατί η Αγίου Μελετίου είναι ένας δρόμος κεντρικός. Δεν είναι. Από τα Σεπόλια ξεκινάει, καταλήγει στη Φωκίο Ροστέγη. Όπως λέμε, Τσιμισκή δηλαδή. Ναι. Άμπραο. Κατάλαβες. Και μη λες όλους τεμπέλιδες και μηδενιστές. Μόνο ο Ραπτόπουλος δουλεύει. Μόνο. Ναι, να ξέρεις. Κατάλαβες. Μόνο. Γιατί ο άλλος είδες πήγαινε σε βάλει λίγο στη θέση. Απεργία έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου. Πώς. Πώς. Απεργία έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου. Όχι. Ούτε εγώ. Πώς θα κάνει απεργία. Ελάχιστοι επαγγελματίε και απεργία θα κάνουν τρελός. Σωστό. Μ' αρέσει. Μαζί σου. Φύγε. Επόμενη γραμμή τελευταία. Μ' άρεσε. Την πέμπτη έχει τώρα πάει εμπειρία. Μάρι, μάρι, μάρι. Αυτό που ακούμε. Κλείσε το ράδιο. Κλείσε το ράδιο. Είμαι το παιδί από Κρύα Βρύση. Κλείσε το ράδιο. Έλα, το κλείσε, λέγε. Ήθελα να σε πω για κάτι κύριο που άκουσα χθε στον Καμόρα που λέγανε για εμά του κουταδόρου ότι μπαίνουμε τζάμπα στη θύρα 4 και θα παραδώσει το διαρκεία του και κάτι σαν χλαμάρε. Μπαίνετε εσεί. Αν θέλουν αυτοί οι κύριοι, οι 45άριδε, οι 50άριδε με το ηλεκτρικό τσιγάρο και τα σποράκια να πάνε στην ένα. Εμείς είμαστε αυτοί που φωνάζουμε, που εψυχώνουμε την ομάδα. Είδα χθες. Όχι αυτός με το iPhone. Είδα να χθες. Πούμε. Από το 10 λεπτό μέχρι το 45 η τούμπα ήταν Δελαζάλ. Είδα. Ποια ήταν, ποιος τα λέει αυτά. Εγώ στα λέω, ποιος τα λέει. Δεν μου λες, αν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται βοήθεια, του τι δίνεται. Είναι στο 65 λεπτό 0-0. Ακούγεστε.
Ακουγόμαστε, πώς δεν ακουγόμαστε, δηλαδή εσύ τι. Εγώ δεν σας ακούω. Τι. Ποιος δεν μας ακούει. Μετά το 65 δεν ακούγεστε. Ω, λάθος. Θέλω ένα μάτς. Αυτό δεν είναι μάτς κριτήριο καταρχήν. Δεν είναι μάτς. Θα είναι ένα μάτς κριτήριο, θα είναι ο ΠΑΟΚ να ζορίζεται και να πρέπει ο κόσμος να δώσει όδηση στην ομάδα. Πότε τα τελευταία 10 χρόνια η Τούμπα πήρε μάτς. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ημιτελικό κυπέλου. Τι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ημιτελικό κυπέλου. Ένα. Άλλο. Πολλά. Όλα τα ντέρμπι. Σε όλα τα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ ψυχώνει την ομάδα. Πιο παδί. Πότε πήρε μάτς η Τούμπα.